Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό σκορπιμένο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήρι και αθλητήρες καν το δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπείο! Και αντιψυχολογισμό λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα για να κάνουμε κλειστήρι πριν στα νεοχώρια, να περάσουμε όλα κατά βοδότηση παραγωγής και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια βδέτια ζουμουσάδα! Έχει μια περίεργη παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα. Πρέπει να πέμπτη, δηλαδή ξεκούδουν τελείως. Δεν ξέρω γιατί. Άμα κάτσε, χαμηλώσω λίγο το air-condition γιατί. Ψήξη 1-0-5 δίνει. Περίμενε, πάει στην πλάτη. Εντάξει. Εντάξει. Με αυτές τις Περσίδες δεν έχουν γνωρίσει τίποτε τα κορίτσια αυτά από το Ιράν. Και γιατί φέρνουν όλο Περσίδες, δηλαδή κορίτσια από άλλα μέρη δεν μπορούν να εμπλακούν στο air-condition. Δεν ξέρω, φίλε. Λέω, θέτω ερωτήματα τα οποία είναι τελείως ξέμπαρκα. Ελάτε στην παρέα μας γιατί και σήμερα έχουμε υπέροχα πράγματα να πούμε για σας. Άλλα έχουμε ετοιμάσει, άλλα θα πούμε. Ως γνωστόν, αυτή είναι η βάση, αυτός είναι ο πυρήνας της εκπομπής. Το σκεπτικό, το μότο και το γαμότο. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Και σήμερα που το ημερολόγιο εσίως λέει 20 Ιουνίου. Ο Ιούνις δεν φέρεται λίγο μπαμπέσικα, φίλε. Δηλαδή, εντάξει, είχαμε βέβαια το πάρτι μας μες τον Ιούνιο. Μεγάλη στιγμή. Για τα 20 χρόνια. Αλλά νιώθω ότι έτσι στο μούχτι τελείως φεύγει χωρίς να κάνει φανφάρες και την παροκρουσίες. Και έτσι φεύγει ο ένας από τους τρεις μήνες. Περιμένεις δηλαδή όλο τον χρόνο τους μήνες του καλοκαιριού και ξαφνικά Ιούνιος έτσι, φίλε, συνωμοτικά και τελείως υποχθονίως τσουπ, ξαφνικά λέει γεια σας Ιούλιος. Ευχαριστώ πολύ, τι κάνετε. Καλημέρα σας. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τέλος πάντων, θα αντιπαρέλθω. Σήμερις, που έλεγε και η Βασιλιάδου με τον Αυλονίτη, σήμερις έχουμε να κληρώσουμε μια υπερατού δωράκλα από πού αλλού φυσικά, από το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών στα Βαλκάνια, εγώ θα πω, ναι ναι, θα είμαι αρκετά ταπεινός σήμερα. Δεν θέλω να πω πανευρωπαϊκά, εγώ θα πω στα Βαλκάνια μόνο. Στη Θεσσαλονίκη εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και μισό αιώνα και βάλε, εδώ και 51 χρόνια, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, σήμερα δίνουμε μία πολυκαφετιέρα μποστάσιμο. Δωράκλα. Να φτιάχνετε μόνο σας το φρέντο καπουτσίνο, το φρέντο εσπρέσο, τις καφεδάρες σας. Ωραία! Και επειδή είναι προεκλογική περίοδος και το τάξιμο είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη, εμείς λέμε, όχι τάξιμο, τάσιμο. Μποστάσιμο. Να σας πω, ειδικά αυτό το διάστημα, ψυγειοκατάξιτες μπος. Με μεγάλο πλάτος, περισσότερο ωφέλιμο χώρο, προφυλάστε την πολύτιμη φρεσκάδα που κρύβεται μέσα στις τροφές, περισσότερη άνεση να απολαμβάνουν μοναδικές γεύσεις και αρώματα, δίχως συνωστισμό ή ταλαιπωρία για να καλύψουμε και να έχουμε πρόσβαση στα τρόφιμά μας, δηλαδή να μην χρειάζεται GPS, να μην χρειάζεται χάρτη να πούμε, να μην είσαι ο Ιντιάνα Τζόουνς, ψάχνεις ανάμεσα στα ράφια στο στριμωξίδι για να βρεις εκείνο το βάζο, ας πούμε, που μπορεί να έχει αυτό που θέλεις. Περισσότερη ευελιξία, πάντα διαθέσιμη. Μια ποικιλία συστατικών και πρώτων υλών χωρίς να γίνονται συμβιβασμοί. Έως και 139 λίτρα επιπρόσθετου ωφέλιμου χώρου. Τα τρόφιμα μπορούν επιτέλους να αναπνεύσουν. Δεν είναι ο ένας πάνω στον άλλο να πούμε όπως είναι στο 14 και στο 12. Το αστικό εννοώ τα τρόφιμα. Δεν υπάρχει σταρδελοποίηση. 60 λίτρα παραπάνω για γάλα ή υγιεινά ροφήματα ας πούμε. Αν έχετε καμία vegan κόρη να πούμε ξέρω εγώ ή κανέναν ανιψιό. Να μπορεί το ρόφημα από αμύγδαλο να είναι σε άριστη κατάσταση, λέω εγώ τώρα. 61 λίτρα περισσότερα για τους χυμούς της μαμάς, θα πούμε τα αναψυκτικά. 18,1 λίτρα για τρόφιμα στην κατάψυξη, ώστε να είστε πάντα έτοιμοι για εκείνο το μεγάλο κυριακάτικο γεύμα που θα έρθουν ξαφνικά. Τα ανήψια, τα ξαδέρφια, ο μπατζανάκης, ο θείος, αφέρω και ένα ξάδερφο να ήρθε και κάτι φίλοι, κάτι γνωστοί. Να είστε πάντα έτοιμοι. Και βέβαια το σιρτάρι Big Box ύψος 26 εκατοστά. Μπορείτε να βάλετε το ένα αντικείμενο πάνω στο άλλο και βέβαια αν έχετε, ξέρω εγώ, παράδειγμα ρε παιδί μου, καμιά πολυόροφη τούρτα. Λέω εγώ τώρα. Όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για άλλη κατάσταση έτσι. Και η τεχνολογία βάριο ζώων, απαράμιερη ευελιξία στον εσωτερικό χώρο, τα ράφια, τα συρτάρια μπορούν να αφαιρεθούν, να τα βάλετε εσείς όπως θέλετε. Αυτά για τους ψυχοκαταψύκτες boss. Αυτός είναι ο boss. Who's the boss? Η boss είναι το αφεντικό. Και ας γράφετε διαφορετικά. Και όποιος πάρει και ψυγειοκαταψύκτη, 48 κουτιά μπύρας αλφα, δώρο. Πάρε να έχει, δηλαδή, το παίρνεις επειδή είμαι σαν αυτό που αγόραζω ένα πορτοφόλι, ναι, αλλά δεν έχω να βάλω λεφτά μέσα. Σου λέει, παίρνεις ένα ψυγείο, τι θα βάλεις μέσα, πάρε 48 κουτάκια να τα βάλεις, κρύες, να είναι έτοιμες. Για να δεις την παοκάρα, ας πούμε, στα προκριματικά. Ωραίος!
Ωραίος. Αυτά. Boss που σήμερα η Boss μας δίνει, όπως είπα, μια υπέροχη πολυκαφεθερία. Δεν ξεχνάτε το πιο νόστιμο, το πιο φρέσκο ψάρι Αιγαίων και στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκοστρο 69-56-66. Πρότυπα ηχθειοπολία, ψαραγορές φανταστικές και Κυριακή ανοιχτά. Νικολαίδη Ζαχροπλαστία με τουρτάρες, με παγωτάρες, με υπέροχες γεύσεις Καρολί και Δημητρίου 237-163. Και Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκη 475-900. Εκεί τα παιδιά σας, Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, τα γράφετε σαν προπαρασκευαστικά τμήματα. Μαθαίνουν άριστα τη γλώσσα. 130 χρόνια εμπειρία το σχολείο βγάζει ανθρώπους πρώτα και μετά επιστήμονες, μετά ανθρώπους άξιους σε ό,τι ασχοληθούν. 475-900. Ξαναλέω, ανοίξαμε την πλημπλικερή. Γράφετε αθλητήριο με ελληνικούς χαρακτήρες και μπουμπουνάτε, αμολάτε εκεί ό,τι θέλετε. Στο σφυρί το Καραϊσκάκης, από ανεξόφλητο ομολογιακό δάνειο. Διαβάζω εχθές και φαντασιώνομαι, χρησιμοποιώ εσκεμμένα και απόλυτα, έχοντας γνώση των λόγων και των εκφράσεων που επιλέγω, έχοντας σώαστας φρένας, επιλέγω τη συγκεκριμένη έκφραση, φαντασιώνομαι λοιπόν να εμφανίζεται ο Νούφριος Χατζηγραβατίδης, παίρνουμε ένα τυχαίο όνομα, εκπροσωπώντας ένα βαρύ κονσόρτσιουμ πολυεκατομμυριούχων επιχειρηματιών, ένα found, επίσης μου αρέσουν αυτές οι λέξεις που στην ουσία ακριβώς δεν ξέρουμε τι σημαίνουν, αλλά ψαρώνει ο άλλος που ακούει. Και κύριοι, I'm Mr. Χατζηγραβατίδης, βάζει και μια ξενική προφορά για να γίνει πιο ντεκλαρέ η κατάσταση, για να γίνει πιο ψαρωτική. Εκπροσωπώ έναν όμιλο ανθρώπων και ενδιαφερόμαστε. Καταθέσαμε σήμερα τόσα εκατομμύρια για να πάρουμε το Στάδιο Καραϊσκάκης. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό το πράγμα είναι επειδή είμαστε λάτρεις ελληνικής ιστορίας και ο Καραϊσκάκης υπήρξε μέγας πολεμιστής του 1821. Αν το λέγανε κάπως αλλιώς, μπορεί να μην δίνουμε ενδιαφέρον. Λέει ο κύριος Χατζηγραβατίδης, ο οποίος έχει, τι έχει, παιδιά, αυτός τι έχει, τι έχει. Την Άρτα και τα Γιάννα, έχει πετρελοπηγές. Πού στο Τέξας, το μπιμπιπ. Έχει πετρελοπηγές, καράβια, αυτά. Λες ρε παιδί μου, κάτι δεν ξέρει τι έχει. Και εγώ απλά θέλω να πω, προσωπώ, δεν είμαι ο ιδιοκτήτης. Προσωπώ αυτό το φάουν. Γίνεται τέλος πάντων πληστηριασμός, αυτά ξέρω εγώ. Το μετά με το ομολογιακό δάνειο. Το ανεξόφλητο ομολογιακό δάνειο που οδηγεί στο διαγωνισμό προς πώληση το συγκεκριμένο στάδιο της συγκεκριμένης ομάδας. Της χιλιοευνοημένης ομάδας, της πολυχαϊδεμένης που τους χαρίστηκαν άπειρες φορές πράγματα, χρέη και που τόσα χρόνια διαφέντευε και σάπιζε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Προχωρώ εγώ λοιπόν στη μικρή φαντασίωση και λέω ότι εμφανίζεται αυτός και λέει: «Κύριοι, πετύχαμε στον διαγωνισμό, κάναμε τη μεγαλύτερη προσφορά». Και τώρα, συνέντευξη που μιλάμε τώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με ο link όλα τα αυτά, να δούνε ποιος είναι ο καινούριος συνειδιοκτήτης του Καραϊσκάκης. Αυτός ένα μηδέν, μπορώ να πω εγώ. Πετάξτε, μην πετάγεσαι. Μέσα στο πλήθο σίγουρα υπάρχει ένα σαν και εμένα που θα σκεφτεί να πει το αυτός ένα μηδέν. Α, δεν είμαι εγώ ο ίδιος εκεί. Να το χαρώ. Και λέει: «Κύριε, σας παρουσιάζω το νέο συνειδιοκτήτη του σταδίου Καραϊσκάκης». Και κάνει έτσι κουρτίνα. Τζα! Τρασνιέτσα κακά που βούσνιέτσα καπάοκ. Θα έχουμε κομμάτια κοιλιά στην ταπούγια στα Καραϊσκάκη. Όχι ρε, και πέφτουν όλοι σε έκος. Όχι ρε, μου μίμη μου. Εγώ είμαι ο νέος ιδιοκτήτης. Δεν σας αρέσει η φάτσα μου? Ε, έχετε κάποιο πρόβλημα? Ε, να λελεύω το γήπεδό σας. Ε, να φάω τα τσιτσίας. Ήρθα. Και τι θα το κάνω, κύριε Σαββίδη του Καραϊσκάκη? Τι θα το κάνω του Καραϊσκάκη τώρα, τι θα το κάνω? Καταρχήν θα το δώσουμε στην Εθνική να παίζει. Ωραίος, γαλαντόμος, απλάς, ωραίος. Επίσης θα πρέπει K19 του ΠΑΟΚ να μάθει σε αντίξωες συνθήκες τα παιδιά αυτά, τα νέα παιδιά, να μπορούν να προπονούνται μέσα στην έδρα του αντιπάλου. Να μπορούν να μάθουν. Λέω εγώ τώρα ρε παιδί, μια δική μου, μια αυτή λέω, μια έτσι. Σέκος. Θέλω όμως με κουρτίνα να γίνει, δηλαδή. Όπως ο Ζόγκ να κάνει έτσι, σας παρουσιάζω, θα πει ο άλλος, τσακ, τσουπ, θα βγάλει το κεφάλι ο Ιβάν. Πιστεύω να είναι και ο Γιωργάκης μαζί έτσι για σπάσιμο. Και οι δύο, τσα, τσα, και οι δύο. Ε, ωραίο, ωραιότατο φίλε, πώς μ' αρέσουν αυτά. Πώς μ' αρέσουν αυτά. Τι έγινε παιδιά, ε. Τι έγινε παιδιά, λέω όμως.
Τρέχει λοιπόν διαγωνισμός για την πώληση του ομολογιακού δανείου της εταιρείας, το οποίο έχει ως εξασφάλιση την εκμετάλλευση του γηπέδου Καραϊσκάκης. Οι μη δεσμευτικές προσφορές ορίστηκαν για τη 19η Ιουνίου. Σε 9 μέρες. Χτύπα το ρε πρόεδρε, κάνε ένα χουνέρι. Χουνέρι φίλε, δεν είναι ωραία λέξη το χουνέρι. Ε, λέω ρε παιδί μου, εγώ τώρα μια ιδέα, μια σκέψη. Λέω τώρα, μια σκέψη. Ωραία, αλλά δεν εμφανίζεσαι για την αρχή, γιατί δεν στο δίνει κανένας. Εμφανίζεται ένας, είπαμε, ο Χατζηγραβατίδης. Λέω εγώ τώρα. Ελάτε στην παρέα μας, ανοίξαμε και τον μπλιμπλίκι, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Σήμερα έχουμε υπέροχο δώρο, μία πολυκαφετιέρα Boss Tassimo. Τι θα κάνουμε σήμερα λοιπόν? Σήμερα αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί, θα κάνουμε ημέρα ανεκδότου ή ατάκας, πώς τα λένε αυτά, μεμ, πώς τα λένε αυτά από το ίντερνετ. Δηλαδή αρκεί και μία ατάκα. Τα καλύτερα ανέκδοτα που θα μας πείτε στον αέρα ή θα μας στείλετε με μήνυμα, δηλαδή και αέρας, τηλέφωνα και μηνύματα, θα μπουν όλα μαζί στο τέλος για μία κλήρωση για την πολυκαφετιέρα Boss Tassimo. Ωραία! Με ανεκδοτάκια να πάμε και όχι μόνο. Αποχαιρετούμε τον Ομάρ Ελ Καντουρί. Ποτέ δεν τρελάθηκα. Θεωρώ ότι έπαιξε ένα μέρος μόνο από αυτά που μπορούσε. Παίκτης που έχει παίξει στην Νάπολη, στην Ιταλία, στο Καμπιονάτο και στην Τωρίνο. Μου έδειξε μόνο, θεωρώ εγώ, ένα μικρό ποσοστό από αυτά που μπορούσε. Δεν το βοήθησε καθόλου το ράθυμο και οκνηρό στυλ που είχε, επειδή συζητάμε για ποδόσφαιρο, συζητάμε για θέαμα, συζητάμε για ανθρώπους που τους βλέπεις, δεν είναι σε ένα υπόγειο βάζουν σφραγίδες ή σκάβουν σε κάποιο ορυχείο και δεν παίζει ρόλο αν θα είναι μουτρωμένος ή άκεφος, αν βγάλει και κάνει τη δουλειά, επειδή εδώ επικοινωνείται όλο αυτό, είναι κάτι που το βλέπει ο κόσμος, εκατομμύρια τηλεθεατές, το πώς κάνεις κάτι έχει μεγάλη σημασία. Ο Καντουρί πάντα μου έδινε την εντύπωση ότι αυτό. Δηλαδή, κάνε ρε παιδί μου. Βγάλε λίγο επιθετικότητα, κάνε λίγο. Πέρα από την ευπάθεια που είχε στους τραυματισμούς, γιατί τον θυμάμαι αρκετές φορές τραυματία, άρα θεωρώ την επιτυχία αυτό το 1 εκατομμύριο που τον πουλάει στα Νταρ Λίγης, παίκτης που ήθελε να φύγει ήδη από το Δεκέμβρη και προς τιμήν του κάθισε, θέλω να τα λέμε όλα, για να βοηθήσει και βοήθησε. Ό,τι βοήθησε. Τι θυμάμαι από τον Καντουρί. Το γκολ στη Νέα Σμύρνη, τη σέντρα στο Χαριλάου. Ε, τι πράγμα. Ναι ρε παιδί, την πάσα, οκ, okay, ναι. Θυμάμαι που περπάτησε στα χιόνια στην Τρίπολη. Δηλαδή αυτό το θυμάμαι ρε παιδί μου. Και στα Γιάννενα την παλιά. Εντάξει, ναι, αυτά για την Ελλάδα και τον γκολ στη Βασιλεία. Δηλαδή, 3-4 στιγμιότυπα και αυτά. Θυμάμαι μία δυσκολιότητα, ρε παιδί μου, μία. Κάτι λάθος πάσα, ας πούμε, θυμάμαι με τον Ολυμπιακό που είναι να τους κάνουμε 5-6-0. Κάτι εύκολες, χαμένες πάσες στα 2-3 μέτρα. Λοιπόν, το χαμένο γκολ στο 1 μέτρο που είσαι μπροστά εκεί, δηλαδή, τους κάνεις μεγάλη κηδεία εκεί την μέρα. Τέλος πάντων, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ήρθε ένας παίχτης, πληρώθηκε αδρά πάνω από 1 εκατομμύριο. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νόμι, μπορεί και 1,5. Ένα 200, ένα 300. Τέλος πάντων, ήρθε ένας παίχτης με περγαμηνές. Ποτέ θεωρώ ότι δεν έδειξε 100% από αυτό που λένε ότι μπορούσε. Αργός, όσο καλός και να είναι κάποιος, αν είναι αργός, πιο γρήγορος, δύσκολα θα γίνει. Τον ευχαριστούμε και αυτόν. Για όσα προσέφερε, υπήρξε μέρος αυτής της παρέας που έγραψε ιστορία με τη δική του συνεισφορά. Είπαμε, δεν γίνεται να έχουν συνεισφέρει όλοι το ίδιο. Δεν μπορεί να είναι ισόποση η προσφορά του Βιερίνια, του Μάτος, του Βαρέλα, του Κρέσπο, του Μπίσεσβαρ με του Καντουρί, ας πούμε. Δεν κλαίω καθόλου, αποχαιρετώ. Πρέπει να αποφορτιστεί το ρόστερ για να έρθουν καινούργοι. Στο ερώτημα αν ο Λάμπρου που ήρθε μπορεί να προσφέρει περισσότερα, γιατί εκεί θα πάει να παίξει ο Λάμπρου, αριστερά στην επίθεση, δεν μπορεί κανένας να απαντήσει τώρα. Τι να πω. Εγώ σας λέω ότι ο Λάμπρου θα βγάλει μάτια του χρόνου.
Όπως λέγανε και θα βγάλει μάτια, πήραμε παικταρά. Όταν ήρθε ο Καντούρι. Νάπολη, Τωρίνο, Καμπιονάτο, τεχνίτης, αυτά, έτσι, αλλιώς. Εντάξει. Το ματάκι χορταράκι έχουμε καεί για να βγει σαν μότο και σαν συμπέρασμα. Έχουμε πάθει και έχουμε μάθει. Και ούτε το παίζουμε τίποτα φιλόσοφοι, πολύ ξέροι. Τον ίδιο ενθουσιασμό που έχετε κι εσείς, τον έχω κι εγώ όλα τα χρόνια. Αμάν αυτό, εντάξει, άσε να τον δούμε πρώτα. Άρα, θεωρώ πολύ μικρή απώλεια τη φυγή του Καντουρί. Θέλω να έρθουν καλοί παίχτες. Δεν θέλω να φεύγουν καλοί παίχτες. Αλλά δεν θεωρώ ότι ο Καντουρί είναι μια τέτοια περίπτωση. Αν έφευγε ο Βαρέλα, θα μιλούσαμε αλλιώς, παράδειγμα. Και δεν το λέω τώρα που έμεινε, το έλεγα και όταν την ημέρα που θεωρήσαμε ότι τελείωσε η ιστορία, που είπε ότι σπάει το καλύτερο αμυντικό δίδυμο που είχαμε ever. Αλλά για τον Καντουρί δεν θα αφήσω να τρέξει ούτε ένα δάκρυ. Να είναι καλά το παιδί, ποτέ δεν δημιούργησε πρόβλημα επίσης, ενώ σαν χαρακτήρας βεβαίως, αλλά με Καντουρίδες δεν προχωράω να ανέβω επίπεδο. Και ξαναλέω, θυμάμαι δύο-τρεις φάσεις, αλλά αυτό μόνο. Δεν υπήρξε ποτέ καθοριστικός, δεν πήρε ποτέ την ομάδα στις πλάτες του να πω τι χαφάρα είναι αυτή που έχω. Δεν ένιωσα ποτέ ότι μπορεί να κάνει την τρελή διαφορά. Ένιωθα για αρκετό διάστημα ότι παίρνει τη θέση ενός άλλου που θα μπορούσε να παίξει στο 10 καλύτερα. Είτε αυτός είναι ο Μπίσεσβαρ, ξέρω εγώ, είτε ο Πέλκας, ο προπέρσινος Πέλκας, όχι ο περσινός. Ή ο Πέλκας στο τελείωμα, ας πούμε, ναι. Και αυτό είναι το δικό μου feeling που λένε και στο χωριό μου στα Δίδη Μαργολίδας. Έτσι νιώθω, ας πούμε, ότι αυτός μπορούσε, δεν ήθελε, ξενέρωσε, δεν ξέρω εγώ, δεν έπαιζε στη θέση του. Ποτέ επίσης δεν καταλάβαμε ακριβώς ποια είναι η θέση του Καντουρί. Ήταν 8, ήταν 10, ήταν 11, τι ακριβώς. Δηλαδή, εκεί είναι επίσης που εγώ συγχύζομαι, όχι συγχύζομαι, έχω μια σύγχυση. Άλλο το συγχύζομαι και άλλο το έχω σύγχυση. Που λες, αυτός τώρα, ρε μήπως τον έχουμε λάθος θέση. Όταν ένας παίκτης είναι τόσο καιρό εδώ και τελικά φεύγει και λες, μήπως δεν τον είδαμε, ας πούμε, εκεί που μπορούμε. Αλλά δεν. Όταν τον άλλον τον βάζει ένα τέταρτο και παστελώνει, ή τον βάζει και σκίζεται, ας πούμε, και αλλάζει ένα παιχνίδι, εσύ που έχεις την ευκαιρία σε πολλά μάτς και δεν το κάνεις, σε περιμέναμε και σένα να δούμε. Δεν είδαμε από αυτόν. Άρα, στην ευχή του Θεού και της Παναγίας, να πας, το ξαναλέω, ούτε αφορίζω, ούτε ξεχνάω, αυτός υπήρξε και αυτός μέλος μιας φοβερής παρέας που έγραψε ιστορία. Το ότι, όπως έχω πει και όλες τις μέρες, πουθενά δεν θα δείτε και δεν θα ακούσετε ο νταμπλούχος ΠΑΟΚ και αποσιωπάτε σαν να μιλούν για έναν ο οποίος πολύ ενοχλητικός αυτός. Πολύ, πάλι για αυτό, εντάξει, οκ, ας το ξεχάσουμε τώρα, πάμε σε καινούργια, γιατί παιδιά το πλακτό για έγινε. Φανταστείτε να είχε πάρει αίτητο πρωτάθλημα ο Γαύρος. Να είχε πάρει αίτητο πρωτάθλημα η Χάρτινη, ο Βάζελος. Τι θα λέγανε. Κάθε μέρα θα το ακούγαμε, κάθε μέρα. Τώρα, σαν να μιλούν για έναν λεπρό που υπάρχει εκεί και ας τον αποφύγουμε. Μακριά. Έτσι ακριβώς. Εγώ έτσι νιώθω, παιδιά. Σας το λέω ευθαρσώς. Αυτό νιώθω ότι συμβαίνει. Λες και έχει υπάρξει μια εντολή, παιδιά. Δεν το πολύ λέμε αυτό. Λέω στα δελτία, στα site, δεν το γράφουμε. Εντάξει, τελείωσε αυτό. Έγινε τώρα αυτό. Πάμε παρακάτω. Θα σας το υπενθυμίζουμε κάθε μέρα. Ό,τι και να γίνει του χρόνου. Μέχρι να βγει ο επόμενος πρωταθλητής που εμείς λέμε ότι θα είναι ο ίδιος που ήταν και φέτος, θα ακούτε. Πάει να παίξει στην έδα του πρωταθλητή, του ΑΗ του πρωταθλητή. Αντιμετωπίζει τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ. Θα σας το λέμε, ρε σκερβελέδες, ρε ρεμπεσκέδες. Θα σας το λέμε κάθε μέρα για να το ενσωματώσετε στο μυαλό σας. Να το αφομοιώσετε. Να το χωνέψετε. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Από ό,τι φαίνεται, ο Κάνιας κλείνει στον Ερυθρό Αστέρα. Και αυτό τον ευχαριστούμε. Βεβαίως, φιλότιμος. Θυμάμαι τους τρεις τελικούς από αυτόν. Τους τρεις τελικούς που πραγματικά, ειδικά στον τελευταίο, εμφανίστηκε από το πουθενά μετά από μακρά αποχή, αφού υπήρξαν οι τραυματισμοί,
προς τιμήν του και αυτού μπήκε, έδωσε την ψυχή του, έκανε τρεις μεγάλους τελικούς. Και εκεί όμως νιώθω ότι εφόσον θέλουμε να μιλάμε για τον ΠΑΟΚ των ομίλων του Champions League, πρέπει να πάμε σε επιλογές ανώτερες. Και εστερνίζομαι αυτό που λένε ότι καλό, δεν είναι καλός για την Ελλάδα ο Κάνιας. Είναι μια καλή εναλλακτική λύση για την Ελλάδα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το καλός για την Ελλάδα δεν θα πρέπει να μας ικανοποιεί πλέον. Στην Ελλάδα βεβαίως πήραμε τα σκύπτρα. Δύο συνεχόμενα double. Δεν αμφισβητείται από κάποιον ο οποίος δεν έχει κόμπλεξ, είναι τυφλωμένος, το ποιος είναι ο κυρίαρχος. Βεβαίως κρατάμε τα σκύπτρα εδώ, ναι, αλλά κοιτάμε για το επόμενο επίπεδο. Άρα δεν με απασχολεί τόσο ποιοι είναι αυτοί που φεύγουν. Ο Καντουρί, ο Κάνιας, ο Σάκοφ. Για κανένα από αυτούς δεν κλαίω, το ξαναλέω. Δεν θα λέγαμε τα ίδια. Το επαναλαμβάνω κι άλλη φορά. Αν έφευγε ο Βαρέλα, αν έφευγε ο Μπίσεσβαρ, αν έφευγε ο Κρέσπο, αν έφευγε ο Μάτος, αν έφευγε ο Βιερίνια, αν έφευγε ο Ακπομ. Δεν είναι το ίδιο, το καταλαβαίνετε νομίζω, έτσι. Αν έφευγε ο Μαουρίσιο. Φεύγουν λοιπόν αυτοί οι παίχτες, δεν με απασχολεί αυτό, με απασχολεί ποιοι είναι αυτοί που θα έρθουν στη θέση τους. Αν έρθουν ίδιας εμβέλειας, έχουν ήδη ένα handicap, ένα μειονέκτημα σε σχέση με αυτούς που έφυγαν. Ότι οι άλλοι γνώριζαν την ιδιοσυγκρασία, είχαν τη χημεία, είχαν και αυτοί το δικό τους λιθάρι στην ομοιογένεια, στην παρέα αυτή που σάρωσε τα πάντα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν είναι, λέω, ίδιας ποιότητας. Αν όμως ο παίκτης που θα έρθει θα είναι ο Λούις Χόλτμπι, ας πούμε, που αν παρακολουθεί λίγο κάποιος Bundesliga, καταλαβαίνει γιατί παικτάρα μιλάμε. Αν έρθουν τέτοιοι παίκτες να αντικαταστήσουν αυτούς που έφυγαν, τότε εννοείται θα πούμε καλώς και έφυγε. Ο Σάκοφ, δεν θα κλάψουμε για τον Σάκοφ, έλεος. 700 χιλιάρικα του δίνει και τσενάει. Ο Κλάος που είχε τότε παστέλων όπου έβρισκε, είχε κάθε άμυνα και πήρε τα 800. Τα 800 τα θεωρήσαμε πρόκληση. Παίρνεις 800 χιλιάρικα, ρε Κλάος, λέγαμε το. Δηλαδή έγινε πραγματικά καταιγίδα επικοινωνιακή. Και ο κόσμος είπε 800 χιλιάρικα, το λέγαμε συνέχεια. Τα 700 που δίνονται τώρα στον Σάκοφ, επειδή είναι άλλες εποχές, επειδή είναι άλλος ο προϋπολογισμός, αλλά το θεωρούμε ότι 700, ρε Σάκοφ. Και δεν τα θες, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ούτε ένα δάκρυ. Τα φυλάω τα δάκρυά μου για άλλες περιπτώσεις. Ξαναλέω, για κανέναν από αυτούς τους τρεις, ούτε προσπαθώ να κοροϊδέψω τον εαυτό μου και να κάνω ότι δεν με πονάει, αλλά ούτε για τον Καντουρί, ούτε για τον Σάκοφ, ούτε για τον Κάνιας. Καλά, για κάτι Χατσερίδες και αυτά δεν θέλω τώρα να ρίξουμε τη συζήτησή μας. Περιμένω λοιπόν να δω, θα είναι παίκτες σαν αυτόν που πήραμε το δεξί μπακ, που ήταν έτοιμη η Πόρτο να τον τζιμπήσει. Το Ροντρίγκο Σοάρες. Θα είναι σαν αυτόν τον Εμάνια Γκουντέλη που ακούγεται, το Σέρβο. Τώρα η όλη ιστορία είναι ο box to box που λένε. Τι είναι ο box to box? Παλιά ξέραμε το 6, αμυντικό half, το 10, το δεκάρι, έτσι, το οκτάρι. Ο box to box είναι αυτός τώρα που συνδέει την άμυνα με το κέντρο, θα πατήσει και περιοχή, θα είναι σαν ένα δεύτερο δεκάρι, θα αυξομοιώσει το ρυθμό, πρέπει να είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Έτσι λέω εγώ. Ο Κουλούρης πάει στην Τουλούζ, αν το ποσό είναι αυτό που όντως ακούγεται, 3,5 εκατομμύρια, πρόκειται για σπουδαίο deal. Θεωρώ ότι ο Κουλούρης, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ότι εδώ μετά το πρώτο χαμένο τέτα-τέτ ή την πρώτη χαμένη ευκαιρία που θα είχε, δεν νομίζω ότι, δεν ξέρω, τώρα αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις σίγουρα. Επίσης έχω άλλους δύο 23χρονους, τον Ακπομ και τον Σφιντέρσκι. Το να είναι ο Κουλούρης 30 ετών και να λέει, ρε παιδιά, πρέπει να παίξει ο 28χρονος, ο 30χρονος, όπως ήταν με τον Μπρίγιοβιτς, έτσι. Πρέπει να παίξει αυτός και να καθίσει στον πάγκο εσύ. Βεβαίως, μπορείς να το περάσεις. Το να είναι τρεις ίδιας ηλικίας,
Να καθίσει στον πάγκο τι, να καθίσει ο Ακπομ για να παίξει ο Κουλούρης. Κάθεται. Ο Κουλούρης κάθεται στον πάγκο για να παίξει ο Ακπομ ή ο Σφιντέρσκι. Μπορεί να παίξει με δύο. Και αν είναι δύο, ταιριάζει στα χαρακτηριστικά της ομάδας. Δεν ξέρω. Πραγματικά θέλω να ευχηθώ στον Κουλούρη, στην Τουλούζ, βέβαια από την ομάδα που είναι του Γουίν και είναι ο ΠΑΟΚ, το να πας στην Τουλούζ είναι κάπως, αλλά λέω τώρα, του ευχόμαστε πραγματικά, ολόψυχα, επειδή είναι ένα διαμάντι παιδί, όσοι τον έχουν γνωρίσει, το ξέρουν αυτό, ένας αδαμάντινος χαρακτήρας, του ευχόμαστε να διαπρέψει εκεί που θα πάει. Αυτά μέσα στις άκρες συμβαίνουν. Δεν θέλουν Περέιρα, έγινε ολόκληρη στη Super League και χθες ολόκληρη φασαρία. Δεν τους αρέσει ο Περέιρα. Οι ξένοι διαιτητές τους ξύνησαν. Γιατί με ξένους διαιτητές τα σάρωσε όλα ο ΠΑΟΚ. Τσουπ, ήρθε ένα μήνυμα λέει στα κινητά τους. Από πού άραγε? Και σηκωθήκαν και φύγαν. Έχουν πάθει πλάκα. Η της UEF, της FIFA, λέει δεν υπάρχει περίπτωση. Τι κάνετε λέει, τι γίνεται εδώ πέρα? Αυτοί που είναι φύλλα προσκύμενοι στο Μελισανίδη, Αναμπουμπούλα και γιατί ο Περέιρα, παιδιά, αυτά τελειώσαν, είπαμε. Αυτός θα είναι και αυτή τη χρονιά, αρέσει δεν αρέσει. Αλλά τους ξυνίζει. Φάνηκε για μία ακόμα φορά το ξεβράκωμα οι συμμαχίες των απέναντι. Γιατί ρε δεν θέλετε ξένους διαιτητές? Τι σας χάλασε που σφυρίζουν ό,τι βλέπουν? Ακόμα και το λάθος που κάνει ο ξένος, γιατί είχαμε και ξένους οι οποίοι ήταν μέτροι. Λες, φαίνεται να είναι ανθρώπινο το λάθος. Του ξέφυγε. Λέω εγώ τώρα. Αυτά. 1658 χαρτάκια σε δύο μέρες. Παράνει ο κόσμος στα 22. Νομίζω έτσι για πλάκα. 22.000. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα γυρίσουμε. Με ανεκδοτάκι σήμερα μα γουστάρετε. Με οτιδήποτε τέλος πάντων. Για να κληρώσουμε μια υπέροχη πολυκαφετιέρα Bosch Τάσιμο. Να φτιάξετε εσείς τον καφέ σας από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς, να τα πούμε αντάμα. Έλα ζούμου σου λέμε και κάθε πίτρα και με. Πάμε, πάμε, πάμε. Έτσι επειδή έχω καιρό να το βάλω αυτό. Ο Άκου Ζέρβας φίλε, παίζει κιθαρίτσα απλά τώρα και μπαίνει ο Λευτέρης με το δοξάρι. Δεν κλαίει το γιολί. Δεν μιλάει φίλε. Δηλαδή πριν βγει η πίτσα του Παπαδοπούλου, μιλάει το χιτζάζ εδώ φίλε. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Αφήστε λίγο. Λίγο έτσι να βγάλουμε λίγο ντέρτι, λίγο καημό, λίγο καψούρα. Δεν πέφτει με τίποτα η διάθεσή μας. Δώσε! Ράγισα στην αγκαλιά σου να βάγισα κι αν τα φίλια σου νοσταλγίσα πίσω ξανά δεν γυρνώ. Γιατί ποτέ δεν σ' αδίκησα κι ούτε τίποτα σου χτύπησα και γίνες πια παρελθόν. Και εσύ σου λέγα να δεις, θα κλαις, θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός και θα παρακαλάς. Τα λόγια, το Ναϊ-Ναϊ είναι πάντα μια ωραία λύση. Αν δεν θυμάσαι και το Ναϊ-Ναϊ είναι μικρό εγκεφαλικό, ξέρεις, κάτι έχει γίνει. Πάμε φίλε, περιμένει κόσμο στις γραμμές. Πέντε. Εντάξει, εγώ κάνω τον καημό μου, ωραία, ωραία. Πάμε, πάμε γραμμές, πάμε γραμμές. Κάνε fade out. Όχι ρε, μπίμπι μου και fade out. Καλημέρα σας, θα δούμε σήμερα το άτομο το οποίο κάνει σεφτέ. Καφετιέρα Τάσιμο, κληρώνουμε. Ναι! Μένιο, λοιπόν, καθάρισε το λαιμό. Λοιπόν. Ένα-δύο. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τι για παραγγελιά παρακαλώ. Βεβαίως. Από σένα για πες, μένα. Πες, τι θέλεις, αβάλλω. Ώρες, με πιάνει για τρένα. Ώρες, με πιάνει για τρένα να τον κατακτήσω. Το επόμενο που θα παίξει. Εκεί στα κορίτσα, στη βιοτεχνία που ακούνε την τυροκρίνη. Έτσι, πρόσεξε, έχω άνθρωπο, έχω τον Φρανς Γκόρντον πίσω από την κοντσόλα, κύριε. Άκου, κατευθείαν μπήκες.
κατευθείαν. Ρε, δεν μας πέφτει με τίποτα! Που να πέφτει, ρε. Έχουν ανοίξει πηγάδια στον πάγο. Γεωτρίσλι, ναι, λιώσαν οι πάγιλοι από θερμοκρασία. Ποια θερμοκρασία, βρε! Ανεβήκανε λοιπόν, τα παουτσάκια στο Βόρειο Πόλο και λιώσαν όλα, ρε! Τα κάναν όλα γιάτμα! Αυτή τη στιγμή δικαιούμαστε πλέον να πούμε, παιδιά, κάναμε λάθος στη διάγνωση. Δεν έχουμε καμένη φλάντζα. Wow, δεν έχουμε φίλε. Καθόλου μηχανή μας στη διαδρομή. Καθόλου, κάψαμε τις λιχνίες, οι μίζες αυτά. Τα μπουζιά, όλα! Έχει μείνει μόνο το σασί του αυτοκινήτου. Τίποτα, ρε! Με νεκρό, έχω βάλει νεκρό και κατεβαίνω την κατηφόρα με σπασμένα φρένα. Λοιπόν, να αναφερθούμε λίγο στον κουλουράκο μας. Βεβαίως. Την αγάπη μας αυτή, το Παοξάκι. Πράγματι θα είναι πολύ καλή η κίνηση αν τελειώσει. Και πιστεύω να δείξει και εκεί όλες τις αρετές που έχει αυτό το παιδί, τις αγωνιστικές του. Βεβαίως. Πραγματικά το ευχόμαστε. Έχω ελπίδες πάρα πολλές να μεγαλουργήσει. Ναι. Ό,τι σημαίνει αυτό, εντάξει. Και το ευχόμαστε, είμαι σίγουρος, το ευχόμαστε όλοι οι παοξίδες να πάει πολύ καλά αυτό το παιδί. Βεβαίως. Και πράγματι, όπως το είπες Κωστή, εδώ είναι πολύ δύσκολα, γιατί επικρατεί το κανένας δεν γίνεται προφήτης στον δύσκολο. Τόπο. Από εκεί ξεκινάμε. Έτσι, μια και λέω, εκεί να ξαναλέω, Μένιο μου, σκέψου ένα-δύο χαμένα τέτα-τέτ. Ναι, μα θέλουμε να το βρίσουμε το δικό μας το παιδί και μετά να πάμε τον αγκαλιάσουμε και να το φιλήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, η απόλαυση είναι κάτω στον Πειραιά. Oh. Έχουν κάνει τη μεταγραφή του αιώνα από τον Εργοτέλη. Ναι, ο Κάιπερς. Και μας τον ξαναπαρουσιάζουν. Και πήρανε και τον παιχταρά του Ατρόμητου. Και πήρανε και του Πανιωνιού τον παιχταρά. Ναι, του Ρουμισάη. Θάμα. Εντάξει, ρε Ολυμπιακοί, σας παραδεχόμαστε. Άμα δεις την Πινελίκη πέφτει, θα σας διαβάσω μετά μαύρο χρόνο από τις γραμμές. Ρε φίλε, κάτσε λίγο γιατί θα το χάσω πάλι στην πορεία. Ναι, πες. Έχει εδώ και 5 χρόνια 7, έχει πουλήσει τους πάντες και τα πάντα εκεί στον Πειραιά, αγοράζει πετρελαιοφόρα και τρώγοντας το Σανό και το Τριφύλι τον χειροκροτούνε. Μπράβο ρε παλικάρια, σας παραδεχόμαστε. Είστε ανώτεροι από εμάς. Και αν είναι να κλείσω, σήμερα να χαιρετήσω τα μεγάλα τα παόκια που πολλές φορές δεν αναφέρουμε. Αναφέρουμε συνέχεια στον Συντριβανίσιο που είμαστε αυτοί που είμαστε η παρεούλα. Τον Παναγιώτη, τον Κάραγιαν που έχω καιρό να αναφέρω. Εντάξει παιδιά, είμαστε μια παρέα και είμαστε παοξίδες πάνω απ' όλα. Και ας διαφωνούμε και κάποια στιγμή. Φυσικά, για τον Κουλουράκο. Υγεία είναι αυτό, φίλε. Εντάξει. Υγεία είναι. Έτσι ακριβώς. Υγεία δεν συμφωνούμε πάντα. Θα γίνει βαρετό. Είμαστε πάντα. Όλοι ένα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα γίνει λοιπόν, βαρετό. Και μου λέει ένας εχθές, πες λέει την πιο βασική διαφωνία που έχεις με κάποιους ακροατές σου. Μου είπε κάποιος εκεί περίμενα να πάρω το παιδί, στον παιδικό. Ο Πασχαλάκης, του λέω. Μου λέει ο Πασχαλάκης, Τι, υπάρχει κόσμος που δεν τον γουστάρει. Ναι, υπάρχει κόσμος που δεν τον γουστάρει. Και είναι λέει ακροατές, βεβαίως έχουμε και ακροατές που δεν τον γουστάρουν. Τι να κάνουμε. Πρέπει να συμφωνούμε σε όλα. Σεβαστώ ότι δεν μπορεί να σου αρέσει εσένα. Θα σεβαστείς και εσύ. Τελείωσε, ρε παιδί, τι να κάνουμε τώρα. Άλλος δεν γουστάρει. Το θέμα είναι να μην βρίζουμε. Να μην όχι, βρίζουμε. Ρε, μεταξύ μας. Όχι, τα μα δικά μας τα παιδιά, είπαμε. Φιλιά πολλά, γεια σου Μένιο! Τα φιλιά μου, καλημέρα σε όλους. Γεια σου Μένιο! Πάμε παρακάτω. Θα σας διαβάσω κάποια στιγμή με αυγό σφίνα τι γράφανε χθες στα ποσταρίσματα του Φωτός και του πρωταθλητή, του Γαύρου, οι Ολυμπιακοί, κάτω από την ανακοίνωση των μεταγραφών μπαμ, αυτά, Σαρώνη και έτσι. Θα σας πω. Καλημέρα! Ναι! Πες μας πρώτα και μετά θα μιλήσουμε. Πρόσεξε. Σου λέω μερικά. Γράφει το φως, τέτοιο μπαράζ είχε χρόνια να συμβεί. Για τον Σουντανή, τον Ντουρμισάη, τον Κάπερς και τον Μπρούνο. Από κάτω λέει. Ρε φως, αλήθεια τώρα. Λίγο σε έκραξε ο Μαρινάκης, χέστηκες πάνω σου. Είναι δυνατόν να λες τέτοιο μεταγραφικό μπαράζ χρόνια είχε να συμβεί. Όταν έχουν υπάρξει μεταγραφάρες που φέρναμε παικταράδες και όχι τριτοδεύτερους, δηλαδή για πόσο πρόβατα μας περνάτε. Και είναι κρίμα όλο αυτό γιατί πάντα ήσουν η λογική, ψύχρεμη και αντιμενική Ολυμπιακή φωνή. Άλλος, σοβαρά τώρα, άλλος, μας δουλεύετε. Πάτε καλά, ρε, άλλος. Σιγά τους παίχτες, αυτό στην Νότια μου σκούπισε τον πάγκο, ρε. Ούρε τσάτσι του χοντρού. Λένε ίδιοι. Άλλος, όχι τόσο μαζεμένους παιχταράδες μαζί, ρε παιδιά. Ζαλιστήκαμε, πρόεδρε, κάνε και λίγο κράτη. Άλλος, σε όποιον δεν αρέσουν οι μεταγραφές αυτές, υπάρχουν κι άλλες λύσεις. Στροφή σε Ρώσο λέει, Αφραγκούζο Τίγρη και σε ό,τι άλλο τραβάει η ψυχή σας, Άιζεκ Τρίπια, αυτός είναι δικός τους. Άλλος, από το έρχεται ο Μπέρκ φτάσαμε στον Κάιπερς, μας δουλεύετε, Σανό νομίζετε ότι τρώμε. Άλλος, μεταγραφική έκρηξη Σαβούρας,
Ολυμπιακή. Τραγική, είστε απλά τραγική. Μπείτε, διαβάστε. Όσοι δεν έχετε μπει και γιαουρτώστε το χουντρό που μας δουλεύει. Άλλος, τόσα παλτά μαζεμένα όντως δεν έχει ξαναγίνει. Άλλος, γράφανε για Ρομπέρτο, Ιντέ, Γεριέρα, Καμπιάσο, Ιμπαγάσα, Μιλιβόγεβιτς, Βάις Μέλμπεργκ. Δεν θέλω να αναφερθώ στο έδοξο παρελθόν. Άλλος, πού είσαι, ρε Σοκράτη. Σας διαβάζω τώρα μερικά έτσι. Αυτά όλα γίνονται. Όλα αυτά τα βάλεις στην κλήρωση, στα ανέκδοτα. Είσαι αλήθεια. Θα τα βάλω, ναι! Ναι, ναι, ναι! Κόψε άρα και πείτε την καπιτέρα! Κόψτε την πλάκα, λοιπόν, μην παίζετε με τον πόνο μας! Μπε! Λέει άλλος, έτσι. Αυτά. Σαν σήμερα συμπληρώθηκαν 41 χρόνια από το μεγάλο σεισμό που είχε γίνει. Μάλιστα. Ακριβώς. Ήμουν... Το θυμάμαι. Γερμανία είμαστε. Αλλά το θυμάμαι. Γιατί έχω πάρει την πρωτόδοκη την κόρη μου. Ναι. Και κατεβαίνουν τις χάλες, είχαμε πάει στο αδελφού μου το σπίτι να αφήσουμε τα παιδιά, την κόρη μου τότε που τη μεγάλη, η μάνα μου, η ναι. γυναίκα μου έγκυο, στον 7ο μήνα, εγώ μπροστά να τρέπω, από πίσω η γυναίκα μου την κοιλιά πηγαίνει, πέρα δόθε, 78. Έχουμε κατέβει το 78, το, έτσι, ναι. το 78. Ναι, ναι. Και με το που έχουμε πατήσει τη γη να τρέμει όλη η άσφαλτο και όλο το χώμα στην Σοφούλη προς Καλαμαριά. Εγώ θα το πω τώρα και σκοροϊδέψει όποιος θέλει. Πόσοι είδαν ένα καβαλάρι ανάμεσα στο πλήθος. Πόσοι είδαν τον Άγιο Δημήτριο εκείνη τη μέρα. Και ασκοροϊδέψει όποιος θέλει. Τον φαντάστηκαν, ήθελαν να είναι ο Άγιος Δημήτρης. Να σώσει την πόλη. Αλλά έχω φίλε ακούσει από πόσους ανθρώπους. Πάρα πολλά. Από όποιος θέλει πιστεύει, έτσι, όποιος θέλει κοροϊδεύει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά έχω ακούσει τόσους ανθρώπους να μιλάνε για αυτό το πράγμα εκείνη τη μέρα, έτσι, ο Πολιούχος έσωσε την πόλη, τέλος πάντων. Ας, πάμε παρακάτω. Μία άλλη φορά θα σου πω ένα παρόμοιο περιστατικό περί Αγίων, Παναγίας και Οραμάτων. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Όλα πηγαίνουν καλά. Άσο στο τι θα λένε και να σταματήσει η γκρίνια. Δεν έχουμε κάνει ακόμη. Δεν νομίζω ότι κάνει. Υπάρχει... υπάρχει πάντα μία μερίδα, φίλε μου. Γιώργο μου, νομίζω ότι σε τεράστιο ποσοστό ο κόσμος έχει αδειμονία, βεβαίως. Δεν μένουμε με αυτούς. Έτσι. Και, αλλά κανένας δεν λέει ότι δεν γίνονται οι ενέργειες για να έρθουν οι παίκτες. Ας περιμένουμε. Είναι 20 Ιουνίου. Έχουμε περιθώριο, έτσι. Και ένα, για να κλείσω και ένα ανέκδοτο ακόμη. Ρίχτω, ρίχτω. Πότε θα πάρουμε τις μπουλούζες της Λάρνακας. Τις Λάρνακας θα τις πάρετε αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Σε βάζω στην κλήρωση. Έγινε, άντε την καλή ημέρα. Θύμισε μου λίγο το νούμερο, Γιώργο. 4-16. Φιλιά, αύριο η Λάρνακα. Αύριο έχετε δίκιο, ναι, το ξέχασα. Είδες. Ναι, καλημέρα. Ένα μυαλό είναι. Καλημέρα σας! Καλώς το παιδί! Καλώς τον Άκη! Έλα! Λάρνακα ή Λεμεσό, τι είπε ο... Λάρνακας ρε, Λάρνακα είναι. Α, Λεμεσό, αν θα παίξει... Κοντά είναι, κοντά είναι. Πάντως έχεις δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, να ξέρεις εμένα. Τεράστιο, ναι. Όταν λες αίτητος και ταμπλούχος, να βάζει και από πίσω και χάρτινη. Γιατί από κάτω με παίρνουν τηλέφωνο, ό,τι παραγγελίες τώρα με κάνουν. Βάζουν τους υπαλλήλους τους, ρε Κωστή. Ως πότε θα σας ακούμε. Πολύ καιρό. Τώρα ξεκινήσαμε. Αυτό τώρα. Λέω, ρε, παιδί. Μου ήρθε μήνυμα. Πώς σχολιάζει, λέει, που στείλανε Καρπετόπουλο και τους δικούς, λέει, για ραδιόφωνο. Τι να σχολιάζουν, ρε παιδιά. Δηλαδή, χρειάζεται να το λέμε εμείς, ας πούμε. Πλέον έχει μεταγραφές και σε δημοσιογράφους, όχι μόνο σε παίκτες. Να πω. Κοίτα. Σήμερα το πρωί, ξέρεις τι με έκανα, φυσικά με παίρνουν για να με δώσουν παραγγελία, δήθεν. Και εμένα, μου ζήτησαν ας πούμε το αντίπατο τραγούδι και εγώ δεν έχω παραγγελίες. Τα ακούνε τώρα, γι' αυτό και τη ακούνε. Τέτοια ώρα. Βάλε λέει στη Μέρκελ το κεφάλι του Μαρινάκη, την ώρα που έτρεμε. Πρέπει να βάλουμε και την κοιλιά όμως, δεν γίνεται, αλλιώς είναι ο ρόλος δεν... Και αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι θα σου κάνει κοκτέιλ, ξέρεις, το κάνει ήδη, γιατί τους μάζεψε ήδη στο ΆΚΑ. Και τους τρεις. Έτσι, Εκεί θα πέσουν τώρα. Εκεί, τι γελάς ρε Κωστίκα. Όλοι παρεούλα. Όλοι παρεούλα. Πέσαν πάλι οι μάσκες χθες στη Super League. Δεν τα βρίσκουνε. Πότε πρωί, πότε θα κάνουν προπόνηση. Ο ένας, πότε μεσημέρι, πότε απόγευμα. Εκεί δεν τα βρίσκουν. Ένας, παιδιά, με αλφαβητική σειρά.
Με αλφαβητική σειρά. Πάει η ΑΕΚ πρώτη να προπονηθεί, έτσι λέει, πού πας εσύ. Εγώ λέει ΑΕΚ. Όχι, λέει. Χ, χάρτινη. Τελευταία θα έρθεις. Όχι, ρε φίλε, πάμε ήταν. Χθες σου είπα κάτι για καρπούζια και ποδοσφαιριστές. Ναι. Έχω δίκιο. Για το καρπούζι. Ότι πρέπει να χτυπήσει λίγο το ποδοσφαιριστή στο ποπουδάκι για να ακούσει αν είναι σωστό. Όπω τα καρπούζια. Είναι σημαντικό του μηνό ότι και αν πάρει βγαίνει πεπόνι, γι' αυτό. Δεν ξέρω. Αν πάρει καρπούζι. Θα δείξει. Ματάκι χορταράκι, φίλε. Yeah. Ματάκι λοιπόν, χορταράκι. Κωστή, επειδή γνωρίζει ορισμένα πράγματα. Έχει είδηση. Έχει κάτι και δεν μα το λε. Εγώ νιώθω ότι, έχει κάτι και δεν μου το λε. Βγάλω το από μέσα σου. Εγώ το λέω για το Παυλάρα που ανησυχεί. Να μην ανησυχεί. Πες αυτό που ξέρει. Πες, γιατί κάτι ξέρεις. Καλημέρα, δεν λέω τίποτα. Όχι, έρχο... μη μας βασανίζεις, μη, όχι, μη, όχι, άκαρνε. Όχι, γιατί. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Κουβάγια, περίμενε. Γεια σας, εσάς μιλάμε, εσάς μας κοιτάτε με το περίεργο το βλέμμα, ναι. Μιλήστε μας. Γιατί δεν μας μιλάτε, γιατί θα μιλήσω ο επόμενος. Τρικλοποδιά έχεις κάνει στον προηγούμενο, τάκλινγκ στην καροτίδα. Καλημέρα σας. Έλα, καλημέρα. Καλό στο παιδί, ρε! Όπου, φίλε, τι μαρκάρισμα είναι αυτό, φίλε, στην καροτίδα. Ποια καροτίδα, φίλε, το σκάλο τον πήρα κανονικά. Ο τελευταίος παίχτης που μάρκαρε έτσι, δικός μας. Εκτός ο Μάτος που τρώει ο Μάτος, έχει κάτι κλάμψεις. Ο Βιτόλο, νομίζω, έχει κάτι τέτοια. Μαρκαρίσματα. Βόλο, ρε, φίλε, ο Ισαουράλδε επίσης είχε μερικά που εκείνος, σου έπαιρνε τα νιάτα. Εκείνον εγώ το γούσταρα, φίλε. Ήθελα ένα τέτοιο στην ομάδα μου τώρα. Έναν Ισαουράλδε, έναν... Ναι, ρε, φίλε. Έναν Ισαουράλδε, αλλά... Δεν πει το δουλειά σου. Σε παρακαλώ, άσε με να συνεχίσω τη δουλειά μου. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, βάλε με και στην κλήρωση. Σε βάσου. Ναι, και άμα τυχόν το κληρωθώ... Ναι, θα το πάρω εγώ. Δώστε να στο μέλιο. Όχι ρε, είναι τα ανέκδοση της ημέρας. Σιγά μου το δώσω μου δεν άλλο και καφετιέρα. Γεια σου ρε μέλιο. Πες λίγο τα τρία τελευταία. 7.60. 7.60. Λοιπόν. Τέλεια. Αν την κληρωθώ παιδιά θα την πάρω, θα την κρατήσω. Βεβαίως, τέλεια. Θα την κρατήσω. Θα ήθελα επίσης αν την κληρωθεί κάποιος άλλος να μου τη δώσει. Και αυτό θα το δεχτώ, έτσι. Φίλε, ήρθε μήνυμα από τον 8-10 που λέει «Κληρώνεις μία καφετέρια?» «Ναι, φίλε, με θέα στη θάλασσα». Και roof garden. Εκεί πάλι. Κανονικά, φίλε, μία καφετέρια. Καταπληκτική. Πες μου σε ποια περιοχή τι θέλεις. Χαλκιδική να είναι και beach. Ναι, ρε, φίλε. Και beach. Αγόρι μου. Λοιπόν, κάτι γρήγορο για τον Μπάζ. Ναι. Αν κάτσε να σκεφτείς πριν τελειώσει η περσινή χρονιά, ρε παιδί μου, σου λέγανε, κάνε στο μυαλό σου τι θες για την επόμενη για να αλλάξεις ένα επίπεδο. Ναι. Συνήθως αλλάζεις κατά πολύ τα χαφ. Δηλαδή κάποιος που θες να ανέβεις επίπεδο, παίρνεις καλύτερα χαφ. Σωστό. Εξτρέμ. Ολόσωστο. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αφού την άμυνα κοστά, βγάλεις... την άμυνα αυτή, ναι. Δεν την πειράζεις. Ναι, έτσι. Αυτό λέω. Δηλαδή, το πρόβλημά μας ήταν να ανέβει ο Βαρέλα. Ακριβώς. Στα χάφ όμως μπορώ βαρέλα. Κάτι πάνω, καλύτερο από Κάνιας και Σάκο. Θα κρατούσες το Μαωρίσιο. Βέβαια. Λογικά και άντε αν κρατούσες και το Σάχο γιατί σαν εφεδρία ήταν καλός. Κατά τα άλλα οι άλλοι πιστεύω δεν θα τους κρατούσες. Όχι. Ούτε ο Κατουρί, ούτε εγώ, ούτε ο Σάχο, ούτε ο Κάνιας. Αν μπορούσα θα κρατούσα τον Ολιβέιρα. Ούτε αλλά... ο Άρντα, ούτε ο Λιβέιρα, εντάξει, δεν ήταν και δικό σου. Δεν ήταν και δικό σου. Ναι, ρε παιδί, ήταν θέλω να πω. Θέλουμε παίκτες κλάσης. Αυτός ο Χόλτμπι, επειδή μου έρχονται μηνύματα. Πιστεύω... Επειδή τέτοιος, σαν τον Χόλτμπι. Έτσι. Είναι Γερμανός, σας ξεγελάει το όνομα. Δεν είναι Αμερικανός, είναι Γερμανός. Είναι Γερμανοάγγλος. Έχει παίξει εθνική Γερμανία. Είναι Γερμανός και Άγγλος, να ξέρεις. Ναι, ναι. Επειδή παρακολουθώ ταχύτατος, διαβολιστής, με μεγάλη προσωπικότητα, 28 χρονών. Εντάξει, τέτοιους θέλουμε. Τέτοιους όλα θέλουμε. Καλά, όλα καλά. Ζουμουσού αδερφέ! Ζουμουσού αδερφέ! Πάω, να σε έχει κοινή αυτό ρε φίλε. Και δεν πέφτει με τίποτα. Κορνάρουμε με τα δύο χέρια στο τιμόνι. Με τα δύο χέρια στο τιμόνι, έτσι ρε φίλε. Φιλιά! Βάλε και κανένα καλό έτσι τραγουδάκι. Ένα ζαμέ έχω έτοιμο να ξέρεις. Ένα ζαμέ. Σήμερα μπήκαμε πίτσα. Έτσι. Ναι, είχες καιρό να βάλεις χιντζάδι και να βάλεις καιρό. Είχα, φίλε. Είχα. Φιλιά, γεια σου Κωστάκη. Γεια σου, Καραγιάν. Πάμε παρακάτω. Α, διάλειμμα.
Άσε λίγο, άσε λίγο. Τι λέει. Μας έχω ξεπεράσει. Καημό. Τώρα πια. Καημό. Ράγισα. Και τραγουδάω, φίλε, στο μυστικό. Τότε, επί εποχής 103. Και έρχεται ο Φώτης που είναι ο ιδιοκτής και λέει, παιδιά, να σας πω και ένα νέο, λέει, θα έρθει στο μαγαζί, λέει, για μερικές εβδομάδες, λέει, η πίτσα Παπαδοπούλου. Λέω, υπάρχει πίτσα Παπαδοπούλου του Χαραλάμπους, η πίτσα Παπαδοπούλου του Σάβα, θα έρθει μια ξαδέρφη της, για τον Παπαδοπούλου δεν τη λες, ας πούμε, και Σουλατζιάν, ένα περίεργο όνομα, είναι Παπαδοπούλου, η πίτσα, η κανονική πίτσα Παπαδοπούλου, ναι. Έμεινα άφωνος από την ταπεινότητα, από τη σεμνότητα μιας κυρίας που λες είναι φίλη της μαμάς που έρχεται το Σάββατο να πιούν καφέ. Ή είναι η γραμματέας από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που ήρθε να μιλήσει για μια τρύπα που έχει σκεπεί το σχολείο. Ή είναι η κυρία από τον Ερυθρό Σταυρό που ήρθε να μας μιλήσει, θα δώσει κάτι αλαχεία κτλ. Ούτε καν καμία. Και έχεις τώρα, είχες κάτι. Είχαμε, ρε παιδί μου, κάτι τραγουδιάρες που με μισή νότα ύφος. Και ήρθε η τεράστια πίτσα Παπαδοπούλου, μία από τις ελάχιστες γυναίκες τραγουδίστριες, τις οποίες αποθέωσε ο πολύ δύσκολος τον καλό λόγο Στέλιος Καζαντζίδης, παρεπιπτόντος. Το καλό στην πίτσα Παπαδοπούλου, τη φωνάρα, είχε πει σε μια live ηχογράφηση. Ξαναλέω, ο Καζαντζίδης, πολύ δύσκολος να πει καλή κουβέντα, την είπε για την πίτσα Παπαδοπούλου, γιατί πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά λαϊκά λαρίγκια που έχει ο τόπος αυτός ακόμα εν ζωή, θέλω να πω εγώ. Και τεράστια χαρά, φίλε, το ότι συνεργαστήκαμε. Το ότι έκανα μια φορά ντουέτο με την πίτσα Παπαδοπούλου, το έχω και το λέω. Το έχω στη μικρή, στα διαδρομία την τραγουδιστική, στην όποια τέλος πάντων. Την ανύπαρκτη, εγώ λέω. Την ανύπαρκτη. Θα πάμε διάλειμμα. Στέλνετε μηνυματάκια. Λέτε και ανεκδοτάκια με γουστάρετε. Ό,τι γουστάρετε, θα μπούμε έτσι κι αλλιώς στην κλήρωση. Για μια καφετιέρα Μπό Στάσιμο, ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης, χορηγός πρώτης ώρας, που μας δίνει τέτοιο δώρο υπέροχο. Αιγαίων διοικητήριο και ρεόκαστρο, 214.000 το διοικητήριο, 695666, πουθενά αλλού δεν βρείτε τόσο καθαρό, τόσο φρέσκο ψάρι, οτιδήποτε ψαρικά, έτσι εννοείται, και καλαμάρι, και χταπόδι και τα πάντα όλα. Και Κυριακή ανοιχτά. Σας τα καθαρίζουν, αν θέλετε, από λέπια, από εντόστια, και έρχονται στο σπίτι έτοιμα, ούτε να βρωμίσει το σπίτι από μυρωδιές, από τίποτα, όλα. Νικολαίδη ζαχαροπλαστία. Γεύσεις υπέροχες στο παγωτό, νάνα μέλια, βυσσινοσοκολάτα, καϊμάκι, αγριοκέρας, νουαζέτα, και το νουαζέτα δεν είναι όνομα γυναίκα. Νουαζέτα, έλα λίγο πάνω, θα κρυώσεις, δεν θα έρθει ο πατέρας σου, άμα σε πιάσω, το νουαζέτα. Και βέβαια, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 475-900, το πιο σημαντικό σχολείο στην πόλη μας, όταν τα παιδιά σας με το καλό συμμετάσχουν στα προπαρασκευαστικά τμήματα, μάθουν άριστα τη γλώσσα και μπουν σε αυτό το σχολείο, θα με θυμηθείτε, ησυχάζετε, ενημερωθείτε για τα δίδακτρα, για τις παροχές στερλές που έχει αυτό το σχολείο, για τις φοβερές εγκαταστάσεις, 130 χρόνια εμπειρία. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε δωράκλα υπερατού δώρο, μια υπέροχη Μπος Στάσιμο πολυκαφετιέρα. Γράφετε FM, αφήνετε καινό και το στέλνετε στο 54526. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, αφού. Δηλαδή, καταρχήν, σαν το επιχείρημα, φίλε, το ακράδαντο, δεν έχει. Δηλαδή, έτσι. Δεν έβρε, παιδί μου, είναι το επιχείρημα από το οποίο δεν μπορείς να το παλέψεις. Αυτό ακριβώς τίποτε άλλο. Μπουκάραμε δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε. 2310-287-888, πάμε κατευθείαν στις γραμμές γιατί περιμένατε ήδη πολλή ώρα και θα πω μετά τους χορηγούς. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Έλα, ξαναπες το γιατί κόπηκες. Πάμε. Τι αλήθειες αβάσταχτες λες, τι αλήθειες κολάφιες. Φίλε, αυτό είναι το πλοίο της γραμμής, δεν είναι τα λύκα. Ξανά δώσε λίγο μια βαπορίσια, ξανά. Φίλε, δεν νιώθεις. Όχι ρε φίλε, το καράβι έρχεται. Εσείς απέναντι εκεί στο υπεροκεάνιο! Ζουμουσού σας λέμε στα υπόλοιπα καράβια, τα δελφίνια! Στους ναύτες! Δεν πέφτει με τίποτα! Δεν πέφτει, εννοείται, δεν πέφτει με τίποτα! Πλάκα κάνεις!
Αν αυτό που φαίνεται από μακριά νομίζω ότι είναι το φουγάρο του πλοίου, κάνετε λάθος. Είναι το τρένο! Δεν έχει σταματημό! Δεν έχει, δεν πέρσι έχει! Πέρσι δεν σταμάτησε, δεν θα σταματήσει και φέτος! Έτσι, έτσι, αυτό ήταν μόνο η αρχή! Τους το λέμε, δεν ακούνε! Δεν ακούνε που τους το λέμε, εμείς προειδοποιάουμε! Προειδοποιάουμε! Μας ακούνε, δεν το πιστεύουνε! Αγόρι μου, πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι! Σήμερα είναι αργία! Α? Είμαι μόνος μου στον δρόμο! Και κορνάρω έξω από τη Στουτγκάρδη, λέει με την ταλίκα μου! Βγήκα έτσι για προσωπική ευχαρίστηση. Το νυχτερινό δρομολόγιο που κάνω, έχω ειδική άδεια. Ναι. Όλες οι ταλίκες είναι παρκαρισμένες. Ναι. Είμαι μόνος μου στον δρόμο. Όλοι με προσπερνάνε και φεύγουν πάνε στη... πάνε βόρτα ρε παιδί μου, επειδή είναι αργία. Έτσι. Και εγώ όλη χαρά στο... Αγόρι μου, έχεις ειδική άδεια να ακούς εκπομπές 8-10 από Ελλάδα και να κορνάρεις και να φωνάζεις «Es fällt auf keinen Fall». Γεια σου Γιαννάρα, γεια σου Στουτγκάρδη, φιλιά, φιλιά, πάμε επόμενος. Εδώ είναι τα κεντρικά, να ξέρετε. Εμείς δίνουμε το χαρτί στους υπόλοιπους. Και δεν λέω εμείς μόνο σαν εκπομπή, σαν πόλη, σαν ΠΑΟΚ. Εμείς τους το δίνουμε το χαρτί. Το franchise, εδώ είναι τα κεντρικά. Εδώ, της τρέλας. Καλημέρα σας, ναι. Μήπως γνωρίζετε... Ναι. Αγγελία έχω να κάνω. Ξανά, μήπως γνωρίζετε αν έχουμε σήμα. Αγγελία έχω να κάνω τώρα. Πάλι σε χάσαμε, ρε Μανόλο, δεν ακούμε. Κάνεις διακοπές, αγόρι μου. Μήπως γνωρίζετε τι παραγγελία έχω να κάνω. Τι παραγγελία, πες τι, τώρα, σε ακούμε. Τι παραγγελία. Καταγγελία είπες. Ναι, ναι, καταγγελίο. Για πες τι καταγγελία. Ακούμε λοιπόν. Έχω να καταγγείλω δύο ζουμουσάκια, ναι, ναι, που δεν είναι πολύ σωστά. Ναι. Γιατί χτες, εν ώρα δουλειάς, με πήραν τηλέφωνο με βίντεο κλίση και μου λένε «Είμαστε για Τσίπουρο». Που χτύπημα, μαγαζί, χτύπημα κάτω από τη μέση, κάτω από τη ζώνη. Κατευθείας στα γενετικά όργανα. Κατευθείαν, φίλε, με ντοκ σιδερομπότα μπροστά. Δηλαδή απέτες που είναι φορούν οι εργάτες στα εργοτάξια. Το ένα ζουμουσάκι επιστρέφει από τι που ήταν, καλό ταξίδι να έχει, καλό γυρισμό. Ναι. Και η άλλη η ζουμουσίτσα ακούει τώρα και σίγουρα γελάει κάθε εκεί πέρα. Και ψήνε το άλλο στη δουλειά και παίρνουμε και του κάνουμε χουνεράκι. Έτσι του κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Με βιντεοκλήσει κατευθείαν. Όχι απλά με μήνυμα ψυχρό γραπτό. Όχι, όχι, πίνουμε τσίπουρα. Και μου δείχναν το τσίπουρα. Όχι μόνο στα δείχναν τα τσίπουρα, σου μυρίζουν και οι μεζέδες με τη βιντεοκλήση. Είναι το τελευταίο ακριβώς μοντέλο. Σου έρχονται να πούμε οι τσίκνες από τα ψητά. Αυτό το τι με πλήγε προχθές το μεσημέρι που μου το καλά κάνανε. Καλά κάνεις και το βγάζεις προς τα έξω. Καλά κάνεις και το εξωτερικεύεις. Μην το κρατάς μέσα σου, Μανώλη. Δεν πρέπει, δεν είναι σωστό. Έτσι. Ακριβώς. Ψέγουμε, ακριβώς, ψέγουμε. Για αυτή την απάνθρωπη, την αποτρόπαια συμπεριφορά, τα άλλα δύο ζουμουσάκια που σου κάνανε τέτοιο τάκλι να πούμε στον Αχίλιο Τένοντα. Με τις τάπες προτεταμένες. Σωστά. Είναι φίλοι μου, φίλοι, είναι... αλλά. Φίλοι, φίλοι, αλλά. Φίλοι, φίλοι, αλλά. Ναι, ναι, ναι. Επιφυλάσσεσαι όταν αυτή θα πείσει τους σαν γιαουρτάκι δορκάδας με ένα δικό σου μήνυμα μέσα από τη θάλασσα την ώρα που απλώνεις το αγέροχο κορμί σου. Και κάνεις, παίζεις σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερί με τις γοργόνες και τσεταλίνα ματαλίνα. Έχω πολλά καλά. Έχω όμως και ένα κακό. Δεν ξεχνάω, Κωστή. Οπότε θα έρθει η ώρα. Έτσι, έτσι. Με μία βιντεοκλήση. Δεν είναι, δεν είναι υπόσχεση, είναι απειλή. Εκεί, εκεί, εκεί. Από Γερμανία μεριά, βιντεοκλήση. Γεια σου, Τσουκνίδα! Φιλιά! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Αλλά στο θουβού! Και στην ΑΕΚ 2014 με τη μακρόστατη ιστορία της. Έτσι, 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 έτσι. Μανώλο, δεν νομίζω να το σηκώσουν. Είναι πολύ χαρακτήρες, σίγουρα. Το λέω χωρίς να ξέρω ποιοι είναι. Στο λέω δεν θα το σηκώσω, θα πάρει τηλέφωνο. Γιώργο. Διότι πάω χαρ. Γιώργο, έτσι. Τη λατρεύω την έκφραση παλιό χαρακτήρας. Δηλαδή είναι, θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ ήθος. Άρε παλιό χαρακτήρα. Έχει μέσα ήθος, φίλε, έχει πολύ ήθος. Είναι πολύ τίμια, αλλά κρύβει πολύ... πολύ ήθος, έχει κρύβει πολύ ήθος, φίλε. Ήθος, έτσι. Έτσι. Μια λέξη... Δεν είμαστε άνηθοι. Λοιπόν, ακριβώς. Βάλε Γιώργος 500 για την κλήρωση στην καφετιέρα. Σας σε βάλω.
να τη δώσει τον κύριο Μένιο να πίνει κανένα καφέ. Τέλεια. Μένιος, δύο ψήφους. Κανονικά. Λοιπόν, και άμα δεν τη θέλει, θα τη δώσει εσένα, δεν ξέρω. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Πάντως ο Κάραγιαν έχει δίκιο σε αυτό που είπε, όσον αφορά την ομάδα. Ναι. Ότι επειδή... Πάλι ωραία λέξη, το νευραλγικός, έτσι. Ο νευραλγικός χώρος του κέντρου. Λες και οι άλλοι δεν είναι... Ναι. Όχι, απλά το κέντρο είναι που... Που κάνει τη διαφορά. Παίζει με όλες τις γραμμές. Θα παίξει με το δεξί μπακ, θα παίξει με το center back, με τον αριστερό, με τον αριστερό χαφ, το δεξί, ναι, ναι. Τον extreme, τον center forward. Πες μου τα χαφ σου, να σου πω να σου τι ομάδα έχεις, φίλε. Έτσι. Και βλέπω χαφ. Ότι γίνεται μια αναβάθμιση, γιατί άκουσα κάτι τρελά πάλι, μερικοί ξέρεις λίγο στο χαβά, καλά, λίγο ναι. Στην καζούρα λένε κάτι τρελά, ναι, γιατί... πάνε φέρε κανένα παίχτη, κανένα 10-15 εκατομμύρια και κάτι τέτοια. Αυτά δεν γίνονται, παιδιά. Θα χαλάσει, δεν μπορεί να πας σε μια δουλειά να παίρνουν όλοι 1000 ευρώ και να αρχίσεις να παίρνει 10.000 το μήνα. Δεν γίνεται. Περιμένουμε δεν γίνεται. Να δούμε τι είναι αυτοί που θα έρθουν. Εγώ διαφωνώ και με αυτό που λες διαφωνώ. Δεν γίνεται να παίρνουν όλοι τα ίδια. Αν βρω ένα πρωτοκλασάτο παίχτη, δεν θα πάρει τέτοια λεφτά με τον Τόσκα, ας πούμε, ναι. Δεν είπα τα ίδια. Ναι. Δηλαδή, απλά να μην διασαλευτεί, να μην είναι δηλαδή, 800, το ένα στα... Ναι, ναι. Να παίρνω εγώ 800, να παίρνεις 860 γιατί κάνεις και ένα Σάββατο, να παίρνει άλλος 950 γιατί είναι... Και να έρθει άλλος και να πάρει 7.000. Και 5.000. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Ναι, θα πάρει 1.5, θα έρθει, ξέρω εγώ, είναι ο Μάσκος. Εγώ... Ο τέτοιος θα πάρει 1.500, 1.200. Είπα το εξής. 5.000. Είπα το εξής. Αδειμονώ. Δεν ανησυχώ. Τα ρήματα είναι απόλυτα περιγραφικά. Σήμερα που είναι 20, αν αυτή την κουβέντα την ξανακάνουμε στις 10 Ιουλίου και δεν έχει έρθει κανένας, θα μιλάμε αλλιώς από ό,τι σήμερα. Νομίζω το καταλαβαίνετε, έτσι. Ναι. Κωστή, να σε κάνω δύο ερωτήσεις. Βεβαίως, είμαι έτοιμος. Να βάλω αντίστροφη μέτρηση. Όχι, όχι, όχι. Να με αγχώσει λίγο, δεν θέλεις. Εγώ ανησυχώ. Ναι. Ο Γάβρος και η Κούλα τι πρέπει να κάνουν. Τι πρέπει να κάνουν, φίλε. Να κλαίνουν τη μοίρα τους, αδερφέ. Δες μεταγραφές που τους πουλάνε για όχι απλά φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Να συμπληρώσω την ερώτηση που σου έκανα και να πω αυτό που λες, ναι, με λίγα λόγια. Αν ο Φορτούνης είναι στο 60-70% του χρόνου από ό,τι ήταν δηλαδή, την περασμένη χρονιά, θα το πάρω τα Χριστούγεννα, νομίζω. Ναι. Και αν εγώ είμαι αυτός που πρέπει. Φυσικά αυτό. Και αν έχει ξένους διαιτητές. Και ΒΑΡ. Και ΒΑΡ, κανονικά. Κανονικότατα. Κανονικά. Με τη Νουέφα τι γίνεται, θα έχουμε κανένα σκηνικό. Για το θέμα του Πλατινί. Όχι για το Πλατινί. Τι? Πλατινί τα ξέρουμε αυτά, είναι γνωστά. Για το... Που φύγανε, εδώ πάνε να διώξουν τον Περέιρα. Τι πας. Στήλωσε ο Έφα τα πόδια και λέει γιατί για να θέλω το διώξουν. Ξεφτυλίστηκαν, τους λένε τι είναι αυτά που κάνετε. Καλά λέει, εσείς λέει που είστε εκλεγμένες ενώσεις, σας στέλνει μήνυμα ένας πρόεδρος, λέει ομάδας άλλης. Και σηκώνεστε και φεύγετε, λέει, από την πρόεδρος. Συνεδρίαση. Πρόεδρος. Λέμε τώρα, οκ. Okay. Ποιος είναι πρόεδρος. Λέμε. Φεύγετε. Καλά λέει αυτό, τι πρόεδρο. Ο Περέιρα θα μείνει, λέει. Θα μείνει, τι δεν σας άρεσε. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, λέει. Με ξένους διαιτητές ξυνίζει, φίλε, τους ξυνίζει, κατάλαβες, σου λέει. Συγγνώμη λίγο, η ΑΕΚ γκρινιάζει για διαιτησία για τον Περέιρα και λέγεται διαιτησία. Μα με ξένους διαιτητές, Θουβού, με ξένους διαιτητές... Από τον Ολυμπιακό είναι. Δεν κέρδισαν με ξένους διαιτητές ούτε στο Σουμπούτεο, στο Στρατέγκο. Δεν κέρδισαν, φίλε, ούτε... Η ΑΕΚ για διαιτησία. Γκρινιάζει, φίλε, και όμως γκρινιάζει. Και ο Γάβρος, γκρινιάζουν αυτοί για διαιτησία. Γκρινιάζουν. Ας μου δείξει η ΑΕΚ μία φάση που αδικήθηκε. Μία. Αλλά πλάκα δεν μιλάω για 4 μέτρα offside και τα λοιπά. Σε παρακαλώ. Μία φάση που αδικήθηκε. Σε παρακαλώ. Έτσι έχουν μάθει όμως τόσα χρόνια, αδερφέ. Εδώ δεν είναι στικάνα για τα τηλεοπτικά. Να κλαίγει το Ολυμπιακό, γιατί δίνεις λεφτά σε αυτόν. Όταν τα έπαιρνε αυτός τα λεφτά ως πρωταθλητής και ξέρουμε την πρωταθλητή. Ήταν η ομαδάρα, ήταν τότε, η ομάδα, ήταν η καλή μια χαρά η ΕΡΤ τότε. Τώρα της αλαζονίας, φίλε, το άγχος. Εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι είναι. Έτσι τι κλάμα έχει να πέσει. Τι κλάμα έχει να πέσει. Κλάμα με συντριβάνει. Έχεις δει πως κλαίνε στα Μίκη Μάου που κάνει την καβίλη. Όπως κλαίγανε οι δικοί μας κάποτε με λύτσεις και λοιπά, έτσι θα κλαίνε και αυτοί με στριβάνι τώρα. Στριβάνι και έτσι κλαίγανε. Έτσι. Φιλιά πολλά, γεια σου Θουβού! Γεια! Πάμε επόμενος, καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα Κωνσταντίνο! Καλώς το φιλάρετο! Ξέρεις αυτό που είπε ο Θουβού τώρα. Ουσιαστικά, πραγματικά έχουν αδικηθεί και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Άλλες φορές, σε όλα τα παιχνίδια είχαν εύνοια. Τώρα δεν έχουν σε όλα τα παιχνίδια. Αυτό. Τώρα και στα... Είναι δυνατόν να μην αδικεί στον αντίπαλο της ΑΕΚ σε όλα τα παιχνίδια. Βέβαια. Δεν γίνεται. Και τον αντίπαλο του Ολυμπιακού φυσικά. Είναι
το ότι χάθηκε το 90-10. Αυτό. Και είναι 60-40. Δεν αντέχουν το 60-40, γιατί ούτε 50-50 δεν είναι ακόμα. Λοιπόν, όπως το λες, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου μέχρι τελευταίου φωνιέντου. Αλλά το θέμα μας είναι, σαν εικόνα όπως το βλέπω, υπάρχει και ο Κουλούρης, ο οποίος πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για τα παιδιά των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Δεν είναι απαραίτητο να κάνεις τη μεγάλη καριέρα στην ομάδα αυτή, αλλά μπορείς να γίνεις πολύ καλός παίκτης και να παίξεις και να κάνεις καριέρα. Έτσι. Και αυτό σε βοηθάει αυτή η ομάδα που σίγουρα και εσύ προσφέρεις τα ανάλογα, έτσι. Και δηλαδή θα δώσεις κάποια εκατομμυριάκια, θα πας σε μια μεγάλη ομάδα του εξωτερικού και θα κάνεις καριέρα. Είναι ωραία αυτά τα πράγματα, είναι έτσι. Πολύ ωραία παραδείγματα για να μαζέψουμε τους παίκτες που δεν τους θάβουμε, γιατί μια άλλη ομάδα εκεί κάτω στον Πειραιά τους θάβει τους παίκτες. Όσους παίρνει τους εξαφανίζει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ακριβώς. Τώρα, όπως το λες, ο Κουλούρης, επίτρεψέ μου λίγο, ο Κουλούρης τις βάσεις, την παιδεία του την ποδοσφαιρική, την πήρε εδώ στις ακαδημίες. Είναι προϊόν των ακαδημιών. Εδώ έμαθε. Ακριβώς. Εδώ διαμόρφωσε και τον χαρακτήρα του σαν άνθρωπος, εγώ λέω, γιατί τα παιδιά αυτά που από νωρίς είναι σε μια διαδικασία τέτοια, έχουν και στοιχεία του χαρακτήρα που είναι άμεσα συνυφασμένα με το πώς μεγαλώνουν μέσα στις ακαδημίες. Και επειδή είναι πολύ σημαντικό παράλληλα με το ποδοσφαιρικό το κομμάτι, εγώ τουλάχιστον με ενδιαφέρει και ο χαρακτήρας. Έτσι, εγώ δεν λέω να είναι παιδί του κατηχητικού ή να το μαρκάρει ο άλλος και να κλαίει, ας πούμε, αλλά να έχει στοιχεία χαρακτήρα τέτοια που να τον κάνουν και σωστό σαν άνθρωπο, πέρα από ποδοσφαιριστή. Και θα κάνει σπουδαία καριέρα, πιστεύω, έξω. Και τώρα η σειρά μου να πω ότι μέχρι το τελευταίο γράμμα συμφωνώ από όλα όσα είπες και πραγματικά αξίζει, γιατί αυτό είναι το κοινωνικό έργο, να κάνεις παιδιά σωστούς ανθρώπους, και τα εκατομμύρια που δίνονται για αυτά τα παιδιά δεν είναι απλά να φτιάξεις παίκτες για να στηρίξουν την ομάδα σου, ακόμα και αν είναι 10 φορές περισσότερα παιδιά τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν στην ομάδα, μακάρι όλα αυτά τα παιδιά να γίνουν σωστοί χαρακτήρες και σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό είναι το κοινωνικό έργο μιας ομάδας και ενός ανθρώπου που δεν θέλουν να τον έχουν στην Ελλάδα γιατί δεν τους βολεύει. Λοιπόν, αυτό όμως που θέλω να πω και για την ομάδα είναι ότι όταν έχεις 7 παίκτες παλιούς και 4 καινούριους, έχεις μια πολύ δυνατή χημεία δεσίματος και πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορέσει αυτό να γίνει γρήγορα. Αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα. Όλα τα χρόνια που έχουν περάσει εκτός από τα 2 τελευταία, μια ζωή παλεύαμε να μαζέψουμε τους παίκτες για να τους κάνουμε να αποκτήσουν αυτό το δέσιμο της ομάδας. Πριν φύγεις, σου λέω κάτι. Είσαι ένας από αυτούς που τους έψαχναν οι υπόλοιποι στο πάρτι. Είναι ο Φιλάρετος. Ποιος είναι ο Φιλάρετος? Είναι κάπου? Είσαι ένας από αυτούς που τους έψαχναν, να ξέρεις. Στο λέω, στο καταθέτω, ήθελα να σου το πω μέρες και το ξέχασα. Απλά το βασικό σε όλα αυτά είναι ότι θέλω τουλάχιστον να δώσουμε λίγο χρόνο σε αυτή την καινούρια ομάδα που γίνεται. Δεν είναι ομάδα για την Ελλάδα, είναι ομάδα για την Ευρώπη. Μπορεί να γίνουν στραβές, έτσι, γιατί αυτή είναι μια αλλαγή που γίνεται και θα χρειαστεί κάποιο χρόνο. Σωστό. Κάποιοι θα θελήσουν να το χτυπήσουν αυτό και να το κάνουν σαν τα μούτρα τους. Σε απασχόλησε πάντως έντονα αυτό που σου είπα, έτσι. Ακριβώς. Γεια σου, γεια σου, φίλα. Φίλε, σαν να μην το είπα ποτέ, έτσι. Δηλαδή, ο άλλος, άμα έχει βάλει κάτι στο μυαλό του όμως και θέλει να το πει. Είναι πολύ σημαντικό, φίλε. Εγώ προσπαθώ, ξέρεις, αυτό είναι και τακτική, να το βγάλεις, αλλά όχι, όχι, δεν χάνω τον προσανατολισμό μου, ναι. Καλημέρα σας, γιατί με ρωτούσαν, ο Κολομπάμπο, ενάτος ο Κολομπάμπο, ο Στριβανίσιος, ενάτος ο Στριβανίσιος. Πού είναι, είναι εδώ, ξέρω εγώ, ο 533, να ο 533, να η βροχή, να ο ένας, να ο άλλος, με τα παρατσούκλα και τα λοιπά. Α, αυτός είναι, αυτός, ναι, ο έτσι, ο αλλιώς, καλημέρα σας, ναι. Έλα ρε Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς το χορευτή της παρέας. Τι γίνεται, αγόρι μου? Τον Γοργοφτεροπόδαρο.
Πρόσεξε τώρα τι λες, γιατί αύριο έχουμε παράσταση. Γι' αυτό τα λέω. Άρχισαν τα όργανα. Από τώρα σου φτιάχνω την κάτι ψυχολογία. Εσύ είσαι αγόρι μου, εσύ. Πάρ' τους τα μυαλά. Δεν ακουμπάνε τα πόδια στο έδαφος. Θα χορέψω Θρακιώτικα και Βόλιο Κοζάνης. Άστα να πάνε. Έχουμε... Βόλιο Κοζάνης. Βόλιο. Έτσι λέγεται. Εντάλλος, Χιάτιστα, Βλάστη, ναι. Βόλιο. Βόλιο είναι το μέρος. Α, Βόλιο... Για το Βόλιο Κοζάνης. Μάλιστα. Το δεν... Βόλιο, το μέρος. Νιώθω ότι έχει κάπου χάθει και ένα σύμφωνο. Κάπου δεν έχει χαθεί ένα σύμφωνο στο Βόλιο. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Βόλιος. Και τι να λέμε, Βάγιος, Βάγιος γίνεται, Βόγιος δεν γίνεται, Βόλιο, το Βόλιο είναι το πραγματικό. Βόρειος ρε παιδί μου, δεν μπορούσα να λέγεται. Τι να κάνουμε. Πρόβεσαι, ναι. Έχεις και πρόβες φίλε κανονικά, έτσι. Πρόβες αν έχουμε, μας ψόβεσαν, κάτσε. Τώρα σήμερα... Μπορεί. Ναι, αλλά γι' αυτό είσαι φίλε στιλάτος. Ναι. Άκου λίγο, πάρτο, 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 δικό του, δικό του! Όχι, όχι. Έτοιμος είσαι, βλέπω τα πόδια σου, έτοιμα είναι, έτοιμα, έτοιμα! Εγώ με βλέπω άλλος και σε λέει τι κάνει ο άνθρωπος να ακούει τώρα. Λοιπόν, με ρώτησε ένα, ναι. Με ρώτησε μια παλιωτιότητα πιο μπροστά. Ναι. Όταν έκανε σε διαφήμιση με τα ψάρια. Ναι. Ρε Σίλε, πάρε ρε τον Κώστα τηλέφωνο. Ακούω που λέει εκείνο το τσακπίνο γαργαλιάρε. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό με τα ψάρια το διαβάζει. Λέω, γράψει εσύ 30 ψάρια. Ναι. Και πες τα, διάβαζε τα και πες τα γρήγορα. Πάρα, 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 πάρα. Άμα δεν μπερδεύει το σπάρο με τζιπόρα και το μελάντορ με τζαργάνα να δούμε. Πού στο λέει, ρε. Λέω, είναι ταλέντο, τι να κάνει. Μπορούμε να το κάνουμε. Γι' αυτό να πες τα τσακπίνο γαργαλιάρε. Δεν μπορούμε να το πούμε. Πώς θα γίνει. Το 100% καταπληκτικό σκορπί πυροκαψούριδε. Έκαστος, έκαστος το ίδιο. Ναι, αλλά για βάλε με εμένα να χορέψω. Θα, φίλε, θα βάλω τρικλοποδιά γιατί? Στον εαυτό μου. Ο κάθε στο ένας, ρε παιδί μου. Ρε, άκου που σου λέω τώρα. Όχι, εδώ τώρα ένα ομάλ χόρεψα στο γάμο μου και έπαθα θλάση. Άστο τώρα σου λέω. Εντάξει, και άμα δεν κάνω. Μην νομίζεις και εγώ δεν είμαι μέτριος. Άλλοι είναι που κάνουν. Άκου να δεις, Κώστα. Τώρα που είπατε για τα χρήματα και πώς αμείβεται ο καθένας. Ναι. Πριν καμιά δεκαριά, 12 χρόνια έρχεται ένας διοικητής, αλλάζουν αυτοί. Που δεν ξέρω ποιος είναι. Είμαι το Σάββατο, από τον κύριο εγώ μόνος. Ναι. Βλέπω έναν τύπο, με βλέπει από το παράθυρο που εκεί απ' έξω. Ποιος είναι αυτός, γιατί έχουμε και επισκέπτες στον Αντάλλο, δεν δίνω σημασία. Στο Ιπποκράτιο πάντα, έτσι. Ναι, στο Ιπποκράτιο. Ναι, ναι, ναι. Στα πλυντήρια κάτω. Ναι. Έρχεται από την πόρτα, ξαναβλέπει. Εγώ τώρα ατμή νερά εδώ πέρα έβαζα χαμός. Με τα γάντια, τι γίνεται, ξαναπάει το παράθυρο. Μυστήρια πράγματα. Ξανάρχεται από την πόρτα, δεν αντέχω, το λέω. Ρε αδερφέ, μήπως θες να παίξουμε κρυφτολί. Να κρυφτώ κι εγώ πίσω από κάποιο πλυντήριο. Τι με βλέπεις σε μπανιστήρι με κάτι ναι, και κοίταξε, πλυντήριο, πλυντήριο είναι μπανιστήριο θα σου κάνει. Τι θα σου κάνει στο ναι, πλυντήριο. Τι κάνει ρε ναι. Με λέει μια γυναίκα, τι έκανες ρε με λέει. Λέω τι, αυτός δεν είναι ο διοικητής, ο καινούριος. Καλά ρε λέω, αυτός θα πάρει φέρει πιν 5 χιλιάρικα και κάνει. Μπες μέσα, πες σήμερα παλιοποιότητα, ο έτσι, τάδε ο καινούριος διοικητής. Μπορεί να το κάνει έτσι για να δει τι κάνετε ρε παιδί μου, πώς παπαράτε. Ρε ξέρεις τι έκανε μετά από ένα μήνα. Κρυβότανε. Βάζει σε ένα σημείο το αμάξετο, έχει ένα μέρος εκεί πέρα το βάζει ο διοικητής, και έχει ένα δέντρο. Και λέει να κόψουμε το δέντρο, με κουτσουλάει το αμάξι. Και δεν σου κόβουμε το πουλί σου ρε μπίμπι, θες να κόψεις το δέντρο. Ναι. Αυτός που έβαλε το δέντρο και το περιποιείται ο άνθρωπος, πάει το λέει και ήταν να δεις αδερφέ. Όποιος κόψει το δέντρο, εσύ είσαι ο άλλος θα είναι. Θα τον κόψω τα πόδια, να ξέρεις. Ωραία. Λέει, προχώρησε λίγο παρακάτω. Γύρισες, απλά κάτι πρέπει να του κόψεις. Επίσης του λες παλαιοποιότητα. Λοιπόν, το δέντρο υπήρχε πριν από σένα, θα υπάρχει και μετά από σένα. Να πούμε. Το δέντρο. Και πού θα κάθονται τα πουλάκια να πας στα κεφάλια μας να πούμε. Τι γίνεται. Έβαζα την καφετιέρα 2 η ώρα, τη βάζω το μεσημέρι και μέχρι τις 6 η ώρα που κατεβαίνω στο σκύλο, ακόμα πέφτουν οι σταγόνες. Έτσι. Έχω μια καφετιέρα γι' αυτό λοιπόν. Πες τα τρία τελευταία. 476. Φιλιά! 476. Φιλιά! Άντε. Γεια σου Κωστάκη. Γεια. Ερώτηση για τις κουτσούλιες. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Πώς γίνεται στο μαύρο αυτοκίνητο άσπρες κουτσούλιες, στο άσπρο αυτοκίνητο μαύρες κουτσούλιες. Πείτε μου και εμένα να ξέρω. Επίσης, με ρώτησε μια φορά κάποιος. Καλά ρε μπίβι που μου λέει. Πώς γίνεται, λέει, όταν πλύνεις, λέει, το αυτοκίνητο να έρχονται να στο χέζουν πατόκορφα, λέει, τα πουλιά. Και του απάντησε το εξής. Έχεις, λέω, ξαφνικά ανάγκη να πας προς νερού σου. Και πας, λέω, στην τουαλέτα. Θα πας στη χεσμένη, σε αυτή που είναι λερωμένη, ή θα πας στην καθαρή. Λέει, έτσι πάει. Έτσι πάει, ρε φίλε. Δηλαδή, το δικό σου το πουλί θέλεις να πηγαίνεις στην καθαρή. Αυτό που είναι πουλί από μόνο του, γιατί να μην πάει στο καθαρό αυτοκίνητο. Θα πάει να κουτσουλήσει το βρώμικο. Αυτά. Επίσης, όποιος δεν έχει φάει κουτσουλιά τσουνάμι
γωνία Μαρτίου με Βασιλίση Όλγας στο φανάρι μπροστά στο παραδοσιακό κτίριο. Εκεί τι είναι, του Δήμου νομίζω είναι εκείνο το διατηρηταίο. Όποιος δεν έχει εκεί σταθμεύσει και να ακουστούν και να γεμίσει, να είναι, να γίνει το αυτοκίνητο σαν τα 101 σκυλιά της Δαλματίας από την Κουτσουλιά, δεν έχει ζήσει τίποτα. Τόσο κουτσουλιά που σκάνε τα λάστιχα από το βάρος. Που είναι μη αναγνωρίσιμο το αυτοκίνητο. Που γίνεται σαν υδροηλεκτρικός χάρτης της Μολδαβίας. Πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να πω δεύτερη ώρα λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο. Όποιος δεν πήγε να φάει στο Δημήτρη απέναντι από το Μασούτη, χάνει. Κλαίνε όταν έρχεται η ώρα να φύγουν οι πελάτες. Φυσικά κλιματισμός, φουλ. Ένα υπέροχο περιβάλλον, ανακαινισμένο το μαγαζί και φαγητάρες και τιμές εξαιρετικές και πιατάρες και γλυκάρες και τα πάντα όλα. Φυσικά κλιματισμός σημαίνει κλιμάρτ και ο ΣΕΣ Κώστας 917646 γνωρίζει όσο λίγοι του κλιματισμού, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV, τα πάντα όλα. Όσο κατά της εφορίας, φοροπρόβλεψη 225002. Ενημερωθείτε για το πόθεν έσχεσαι, το πρισιολόγιο, για όλα όσα σας απασχολούν. Όλα όσα απασχολούν εκεί στη φοροπρόβλεψη, μπείτε και στο φοροπρόβλεψη.gr και ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να σώσετε τα χρηματάκια σας. Ξέρει ο Μουτσιάνας Γιώργος, χρόνια γνώστης, το τι πρέπει να κάνετε. Το τι πρέπει να κάνετε. Και βέβαια, για τέντα, ένα είναι το όνομα, τέντα home, 430011, Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική, χρόνια 25 τον αριθμό, εκεί θα πάρετε αυτό που πραγματικά θέλετε σε τέντα, τα πιο ανθεκτικά, τα πιο υπέροχα τεντόπανα από τον Γιώργο και τον Γιάννη Κατουρτζίδη που γνωρίζουν όσο κανένας άλλος την τέντα. Τέντα home, ποιότητα πρώτη, 430011. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πάσε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Κάπου έχεις την κρυσταλιέρα, την έχεις εδώ και καιρό παροπλισμένη. Θέλω να σου πω ότι ήρθαν νέα φορτία, ότι ήρθαν νέα πιάτα, ήρθαν νέες πιατέλες, νέες κανάτες, τις οποίες θέλω από αύριο, γιατί από αύριο, όχι σήμερα, να πω πριν πάμε στις γραμμές, 2310-287-888, να σας πω, να συμπεθυμίσω το 31ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Συλλόγων Σαρακατσανέων, που θα λάβει χώρα στα Λιβάδια Περτουλίου Τρικάλων 28, 29 και 30 Ιουνίου. Υπέροχα πράγματα εκεί. Να ξέρετε, θα σας το ξαναπούμε. Πα! Βρήκες τον δρόμο! Βρήκες! Κάνε κράτη για αύριο! Κάνε κράτη για αύριο! Κάνε κράτη! Εδώ είμαστε λοιπόν. 28, 29 και 30 Ιουνίου. Το 31ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Συλλόγων Σαρακατσανέων. Υπέροχα πράγματα, εκδηλώσεις. Με αγάπη, σεβασμό στον πολιτισμό, στην παράδοση και γενικά σε όλα όσα πρεσβεύουν οι Σαρακατσανέοι, όπως κάθε λαός, όπως κάθε φυλή, όπως κάθε άνθρωπος που σέβεται το παρελθόν του, την καταγωγή του, με πολύ ωραίο τρόπο το κάνουν και θα το κάνουν πάλι. Και θα σας ξαναπούμε. Να πω ότι σήμερα κληρώνουμε, έρχομαι τώρα, κληρώνουμε για το τελευταίο τεταρτάκι ακόμα μία καφετιέρα τάσιμο από την Bosch. Και πριν πάμε στις γραμμές, να υπενθυμίσω ότι το κορυφαίο βενζινάδικο στην πόλη βρίσκεται μπροστά ακριβώς στην Ελέα Σέρβις, είναι της BP. Εκεί θα βάλετε το πιο καθαρό υγραέριο, εκεί και σε εξαιρετική τιμή, και η καθαρότητά του θα το καταλάβετε στο αυτοκίνητό σας. Και επίσης, ό,τι πληρώνετε, αυτό βάζετε. Δεν έχει εκεί άλλο δείχνει, άλλο είναι και τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει. Οικογένεια Χατζόπουλου, σέβεται το όνομά της. Και υπενθυμίζουμε και Ελλάσσο το σέρβις 47-43-12, πρότυπο συνεργείο πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Εκεί φανοποιείο, βαφείο, καλύμπρες, τμήμα ελαστικών, τμήμα γρεωροκίνησης, τα πάντα όλα για το αυτοκίνητό σας και συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές. Πάμε στις γραμμές να μιλήσουτε εσείς. Γεια σας. Ναι. Έλα, Ρε Κωστή, καλημέρα. Καλώς το σεραίο. Καλώς το παιδί. Πρώτος. Καλώς το παιδί. Κωστή, καταρχήν γράψε 283 να μην ξεχάσουμε. Τέλεια. Φίλε, έχεις ένα που είναι πολύ δυνατό στο ψήσιμο, έτσι όπως ήταν ο Κάναντι. Ναι. Και αλλάζει μαγαζί, πάει σε άλλο φούρνο, δεν θα έχεις τον πρώτο λόγο να του στείλεις 2-3 φιντάνια να τα ψήσεις, ρε φίλε. Επειδή πήγες σε άλλη ομάδα. Αν μάθει μια ξένη γλώσσα, τι έγινε, ένα.
Σωστό, πολύ σωστό το σκεπτικό. Θα... Γιατί είναι ρεβέργη, λες. Ναι, και ο Κάλατη δεν θα έχει το θάρρος να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει ρε Μάκης, εγώ είχα επιτυχία 100% ότι μου στείλατε και προβληματικό τον έκανα καινούριο. Δεν σας πρόσεξα και τον Ουάρντα και τον Χατζησαΐα και τον Κουλούρη και τον βεβαίως. Και τον Γιαννούλη. Και τον Γιαννούλη, όλους βεβαίως. Βεβαίως. Σωστά, δηλαδή, άμα θα σου πάρει τηλέφωνο και θα σου πει, ξέρεις κάτι, έχεις κανένα μπακ τίποτα για δανεικό, θα τον έχεις πρώτη επιλογή. Εννοείται, γιατί ξέρω ότι ο άνθρωπος. Το έχει αποδείξει, όχι τώρα ναι, μόνο. Ξέρεις και σε τι χέρια θα το στείλεις και πού θα πάει και πώς θα το προσέξεις και πώς βλέπει ο άνθρωπος. Τώρα ένα λόγο παραπάνω γιατί πήγες σε ένα πρωτάθλημα. Θέλω να σας πω ότι στη Β' Γερμανία, στην Zweite Liga, 80.000, 48.000, 75.000 τον κόσμο. Έτσι, κάτι δεν είναι... Σύν Πάολη, κάτι σύν Πάολη, κάτι τέτοια γίνεται χαμός να πω. Άστο, άστο. Και άλλο επίπεδο. Ο Κάναντι σε παίρνει. Ο Κάναντι. Γεια, ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τα καλά λόγια. Στέλνω από χέρες. Έτσι, έτσι. Ξέρεις κάτι και το λες αυτό, ας πούμε, υπάρχει μια σκέψη ή έτσι το ρίχνεις στον αέρα. Όχι, γιατί παρακολουθώ σε έναν Πάολο Αμβούργο που ήταν αυτή στη Β' Γερμανία, γίνεται πρωταθληματάρα, δεν είναι πρωτάθλημα της πλάκας. Αυτό που είπες, δηλαδή, εκεί σε έναν Πάολο Αμβούργο παίζανε και πέθανε η κορμιά, ήταν σαν να παίζανε εδώ μέσα, τι να σου πω να πω. Επειδή μου έρχονται μηνύματα για τον Λούις Χόλτμπι, έχω μια γνώση παραπάνω για την Bundesliga, γιατί παρακολουθώ, ρε παιδί μου, κάθε Σάββατο και παρακολουθώ το γερμανικό κανάλι, δηλαδή δεν παρακολουθώ μέσω Κοσμοτέ γερμανικό, βλέπω μέσα από το Sky το γερμανικό που κάνει το λεπτό προς λεπτό και έχω μια άποψη για τη Γερμανία και για την πρώτη και για τη δεύτερη εθνική. Παρακολουθώ, μου αρέσει ας πούμε, είναι, δεν ξέρω, είναι επειδή μεγάλος εκεί. Εκεί δεν ξέρεις τα γερμανικά, έτσι. Ναι, παιδί μου, εντάξει, οκ, okay, φρεσκάρω για τη γλώσσα, αλλά για το συγκεκριμένο έχω άποψη για το Χόλτμπι. Μακάρι να έρθει αυτός ή τέτοιου βεληνικούς παίκτες. Σε αυτή την ηλικία, με αυτή την όρεξη, μιλάμε για μια πολύ δυνατή προσωπικότητα. Ο παίκτης είναι ο οκταροδεκάρι, είναι γρήγορος, ότι... είναι πολύ, πολύ μεγάλη υπόθεση να έχω τέτοιον παίκτη στα χάφ μου. Έτσι. 27 με 31 πιστεύω είναι η καλύτερη ποδοσφαιρική ηλικία για να παίχτη για να δημιουργήσει. Ο συγκεκριμένος το θυμάμαι από την εποχή που έπαιζε και στη Σάλκε και στην νομίζω Μάιντς ήτανε, Μπόχουμ. Δηλαδή, πρόκειται για προσωπικότητα. 200 συμμετοχές στην Bundesliga τώρα, ρε φιλέ. Είναι ψημένος. Είναι... Έπαιξε για Αγγλία, έπαιξε για άλλο, δεν είναι μόνο Γερμανία. Το Δε Αμβούργο λόγω Κυριάκου Παπαδόπουλου, ένα λόγο παραπάνω, ρε παιδί μου, όπου παίζει Έλληνας, το παρακολουθώ και λίγο παραπάνω. Θα τον έχει ψήσει, ναι. Εντάξει, πιθανό να το ρώτησε. Κωστή, έχει παίξει ο Μίλου Champions League, έτσι με τη Σάλκε. Έχει παίξει. Και, και στην. Νομίζω και στην Τότεναμ δεν έπαιζε αυτό. Και στην Τότεναμ και στην Φούλαμ. Λοιπόν, άρα μιλάμε τώρα για. Σε πολλές ομάδες. Και στη Γερμανία έπαιξε και σε άλλες ομάδες. Προσωπικότητα. Θέλουμε τέτοιους. Νομίζω ότι θα τέριαζε στα χαφ μου, να το πούμε έτσι απλά. Δεν έχω τέτοιου είδους ποδοσφαιριστή. Είναι άλλο στυλ ο Μαουρίσιο, ας πούμε. Έτσι. Είναι άλλο στυλ ο Μπίσεσβαρ. Είναι άλλο στυλ ο Πέλκας. Τούτος εδώ είναι άλλο, ρε παιδί μου. Θέλω διαφορετικούς. Για να μπορέσει το τέτρι στο ποδοσφαιρικό που έχει στο μυαλό του, ο The Balance, The Huge Quality, να μπορέσει να τα φτιάξει. Έτσι. Κωστή, και αφού δεν λένε οι άλλοι, δεν έχουν πάρει σημάση να πέσει το βάρος. Ναι, ρε, ούτε καν ασχοληθήκαμε, είδες, πέσαμε τα μεταγραφικά. Δεν πειράζει. Είναι καλοκαίρι, ο Μάγκας ψήνει την κόμενα στην παραλία, βραδάκι, τώρα ξέρεις. Κοιτάνε τα αστέρια, λέει ο άντρας μωρό μου, έπεσε ένα αστέρι, κάνει μια ευχή. Κατευθείαν αγάπη μου θα με παντρευτείς. Ξανασηκώνω το κεφάλι πάνω, τελικά αεροπλάνο ήταν. Γεια. Πώς μπορείς λέει, να τρομάξει έναν άντρα, Εργένη, κρύβεσαι πίσω του και του πετάς ρίζια. Πω φίλε, σοκ. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις Κωστή, Κωστή, πόσες φορές προσπαθώ να σε... Έλα εγώ, έλα, το όνομά σου. Αλέξανδρος ρε. Γεια σου ρε Αλέξανδρε που προστατεύεις τους άντρες σου, τι ωραίο όνομα ρε παιδιά. Μέσα σε μία λέξη, φίλε, όχι, αυτό σημαίνει. Για να τους δύρω. Δεν είναι ωραίο το όνομα που μέσα λέει ο Άλεξ, είναι αυτό που προστατεύει, είναι. Έτσι. Μας το χαλάσανε να πούμε άλλοι. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Για πες ρε Αλέξανδρε. Άντε να μην λέμε. Λοιπόν, τι να πούμε. Εγώ, ο ΠΑΟΚ καταρχάς για μας τους παλιούς πήρε πλέον τη θέση που του αξίζει. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί και κάτω οι Αθηναίοι και οι Πειραιώτες... Τώρα έχουν στην μπούκα. Μεγαλύτερη η λύσα τώρα. Αυτό να το ξέρετε εδώ και καιρό, όχι βέβαια. Το πότε είσαι γεννηθής, Αλέξανδρε? Είμαι λίγο
Παππούς να έχουμε. Πότε είσαι γεννηθής? Από τα 50 και πάνω φύγαμε. Καλά τώρα, δηλαδή 50 και πάνω λέγεσαι παππούς. Εγώ 85χρονος που παίρνω τηλέφωνο. Τι θα πούνε αυτοί δηλαδή. Εσύ είσαι ακόμα μικρός. 48 είμαι κι εγώ. Τι είμαι να μου. Τι μια χαρά είσαι. Τέλος πάντων. Πιπίνι. Κοίταξε. Πιπίνι, φίλε. Τι ωραία λέξη. Τι ωραία λέξη το πιπίνι. Φέτος ο πόλεμος. Φάλε τον μέσα εισαγωγικά. Θέλετε να βγάλετε τα εισαγωγικά. Θα κορυφωθεί. Θα βλέπεις κάτι τι γίνεται. Συνέχεια αυτό το βιολί. Όλα τα κανάλια. Όλα μα όλα. Εδώ και τρεις μέρες, τέσσερις μας έχουν βαρθεί με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ναι. Με τα γραφάρες. Έχει κάνει και με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Και λίγο με την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δεν φαίνεται πουθενά. Αν είχε φέρει τέτοιο δεξί μπακ. Τέτοιο δεξί μπακ που πήραμε. Αν τον είχε φέρει αυτόν, τον Ροντρίγκο, που τον ήθελε η Πόρτο, έτσι, που ήταν ο κορυφαίος δεξιός οπισθοφύλακας του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, αν τον είχε φέρει, φίλε, ο Γαύρος ή η Χάρτινη, θα χαλούσε ο κόσμος. Να σου πω και κάτι όμως. Λίγο με απασχολεί αυτό. Αλήθεια στο λέω. Όχι, απλά όχι, δείχνει το άγχος τους. Δείχνει το άγχος τους. Ναι, ναι. Αυτή η συμπεριφορά των καναλιών, δηλαδή. Δεν πειράζει. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουμε. Δεν πειράζει. Ποδοσφαιρικά δηλαδή. Ας παίρνω εγώ τα double, ας παίρνω τα double, Αλέξανδρε, και ας μην παίζουν. Δεν πειράζει. Αυτό δείχνει το φόβο τους. Δείχνει το κόμπλεξ. Κάτι άλλο, Κωστή, ήθελα να σου πω και χρόνια πολλά και η γιορτή που κάνατε δεν μπόρεσα να έρθω τελικά. Δεν πειράζει. Θα ήθελα πολύ να έρθω. Θα ξανακάνουμε σε 40 χρόνια. Ναι, και τι να σου πω τώρα το άλλο. Με το αίμα τι γίνεται, ρε παιδιά. Εγώ μένω στον Εύωσμο. Ναι. Με διώξανε την άλλη φορά που πήγα. Ναι, ισχύει. Ναι, με διώξανε. Μου λένε ακόμα με την ελονοσία και τα λοιπά. Ναι. Τι γίνεται εκεί πέρα με αυτό υπάρχουν, το πράγμα. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου είναι αποκλεισμένες στις αιμοδοσίες. Ναι, το ξέρω, μου το είπανε. Έτσι. Απλά και ισχύει ακόμα. Δεν ξέρω, προτιμούν, δεν ακόμα τα... τι να σου, προτιμούν να χάσουν κάποιους αιμοδότες από το να υπάρξει αίμα το οποίο θα έχει πρόβλημα και θα μεταφέρει σε κάποιον άνθρωπο ασθένεια. Ακόμα αυτό το θέμα εξακολουθεί να υπάρχει. Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Δηλαδή είμαστε αποκλεισμένοι. Εγώ το ήμουν αιμοδότης να πω εδώ χρόνια, όχι τώρα. Εδώ και χρόνια. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Μπράβο σου. Μπράβο σου που είσαι αιμοδότης. Την Ελλάδα, βασικά. Εγώ άλλο δεν μπορώ να καταλάβω. Αν δηλαδή μένω, ας πούμε, Εύωσμο, δεν μπορώ να δώσω και υπάρχει μπάρα, αν μένω, ας πούμε, στο Grand Hotel, ξέρω εγώ, ή στο σταθμό των τρένων. Μπορώ να δώσω το κουνούπι, δηλαδή σταματάει στα διόδια και το λένε γύρνα πίσω. Τέλος πάντων, εγώ είμαι του Μπιώτης εκεί πέρα, αλλά εντάξει, μένω τώρα τελευταία στον Εύωσμο μου. Τέλος πάντων, δεν... Μάλιστα. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτοί από εκεί που έρχονται ή πάνε από εδώ δεν θα έχουν κολλήσει, ας πούμε, τέλος πάντων δεν τους έχει τσιμπήσει κουνούπι τέτοιο. Δεν το ξέρω. Τι να σου πω. Και εμείς χάσαμε αρκετές φιάλες. Συμβατότητα υπάρχει σε όλα αυτά που έχουν. Στην τελευταία αιμοδοσία χάσαμε πολλούς. Δεν άφησαν να δώσουν αρκετό κόσμο. Και που δουλεύει εκεί. Κάποιοι είπαν ότι μένω ανατολικά και πάω δουλεύω Κορδελιό, ας πούμε. Δουλεύω στη Μενεμένη. Τους διώξανε. Δεν τους άφησαν. Ναι, και εσύ δεν πρέπει να δώσεις αίμα. Κανονικά και φυσικά. Εγώ δεν μπορώ λόγω ζαχάρου έτσι κι αλλιώς. Άστο. Εγώ είμαι. Εγώ δίνω ποτάσα, φίλε, δεν δίνω αίμα. Φιλιά πολλά, Αλέξανδρε! Να σε καλά. Να σε γερός. Βάλε με στην κλήρωση, άμα θέλεις. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία. Αλέξανδρος 249, φίλε. 249. Γεια σου, Αλέξανδρε! Είσαι πολύ καλό παιδί και σ' ακούω πάντα. Αυτό μας έφαγε, φίλε. Είμαι καλό παιδί. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Κάποτε σε λέγαν καλό παιδί και ήταν έπαινος. Τώρα το καλό παιδί, το επόμενο είναι καλός. Α, τι καλός. Σε τρώει το μαύρο φίδι, αν είσαι μόνο καλός. Έτσι. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλός το παιδί. Καλός τον. Το ωραίο θα είναι και το σωστό να είσαι τσογλάνη με την καλή έννοια. Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Σωστό. Όπως θα πρέπει να είναι και κάποιοι ποδοσφαιριστές εκεί στο κέντρο. Ναι. Με την καλή έννοια, δηλαδή να είσαι λίγο χαμογελαστός, λίγο ξυνισμένος, λίγο κάπως έτσι να είσαι. Έτσι, θέλει λίγο. Θέλει ναι, λίγο. Δηλαδή με το καλωσόρισες να το λες άντε πάρτα και φύγε. Ρε παιδί μου, ειδικά το 6 και το 8, που έχεις ρε παιδί μου να αντιμετωπίσεις, έρχεται ο άλλος και είσαι εκεί στη ραχοκοκαλιά. Υποδοχή δηλαδή. Ακριβώς. Δεν είναι υποδοχή. Να λέει γεια σας, καλησπέρα σας, λες τον επιθετικό. Να βγάλω ένα σικαλάκι, θα πάρετε ένα παγωτό, ένα απεριτίφ. Να βγάλω κάτι τι σε ένα μεζέ, δεν πάει έτσι.
Έτσι, ο ρόλος σου είναι να το εξηγηθείς και μια κλωτσιά άμα χρειαστεί. Να πεις ότι από εδώ και πέρα είναι... Εδώ μπαίνει η γραμμή, χώρα, κάνεις τη γραμμή. Ακριβώς, δεν περνάς. Δηλαδή, του Κρέσπο του το είχες, του φαινότανε. Ο Κρέσπο δεν είναι ένας καλοκάγατος λοιπόν, τύπος, όμως που άμα χρειαστεί... Όποτε αναφέρεις αυτό το όνομα, να λες ότι τον αγαπάμε κιόλας όλοι. Ειλικρινά, έχω ζητήσει μιλώ. Συγγνώμη στον αέρα της πόλης, μέσα από την εκπομπή. Ναι. Που άργησα να καταλάβω. Το έχω γράψει κιόλας. Έχω μετανοήσει, έχω πει ήμαρτον, μέα κούλπα. Συγγνώμη που καθυστερήσαμε να καταλάβουμε την αξία σου. Έτσι. Τι άλλο να πω για το παιδί αυτό. Τι άλλο να πω. Τον υπεραγαπάμε. Τον υπεραγαπάμε. Θέλουμε άλλον έναν για να γίνει το τρίπτυχο πάλι σωστό, αν φύγει ο Κάνιας, γιατί αυτός ο Πασχαλάκης και ο Κάνιας ήταν για τα αποδυτήρια το κλου της. Ναι. Θέλουμε τώρα έναν να συμπληρώσει το τρίγωνο για να μην χάσει τη χημεία, την ισορροπία που λέει. Να πω κάτι για τους καινούριους που έχονται, Παναγιώτη, καλά έκανες και το αναφέρεις. Είναι τέτοια η οικογένεια πλέον, είναι τόσο σημαντική η ομοιογένεια, οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους οι ήδη υπάρχοντες, που αυτός που θα έρθει, μια χαρά θα τον ενσωματώσουν, θα καταλάβει τι. Δείτε λίγο πώς μπήκε στο πνεύμα ο Ολιβέιρα, πώς μπήκε ο Σφιντέρσκι, πώς μπήκε ο Ίγκασον, πώς μπήκαν μέσα και οι υπόλοιποι τους μπόλιασαν στο πνεύμα της ομάδας. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι ότι είναι ένας μόνο εδώ. Είναι όλοι οι υπόλοιποι που, έλα εδώ, είδες τύπο Βαρέλα. Όταν ήρθα, λέει, ο Πέλκας με έπιασε και μου μίλησε κανονικά. Του έκανε κατήχηση ο Δημητράκης. Έτσι, έτσι, έτσι. Π.χ. όταν χάνουμε, δεν βγαίνουμε να γλεντήσουμε. Όταν αποκλειόμαστε, ας πούμε, είναι ένας επώδυνος αποκλεισμός. Δεν είναι μια μέρα όπως όλες οι υπόλοιπες. Αν θέλουμε να πιούμε, δεν καθόμαστε στο μέρα, σπίτι μας. Άλλη μια μέρα στη δουλειά. Ακριβώς. Άλλη εδώ ο κόσμος το ζει όλο αυτό. Το προστατεύεις με αυτό που του λες. Γιατί πιθανόν εκεί που ήταν να έβγαινε το ίδιο βράδυ, να έπαινε το ποτό του, να έκανε και το τσιγαριλίκι του και να μην έτρεχε και τίποτα. Εδώ είναι αλλιώς τα πράγματα. Τα εξηγούν οι παλιοί και είναι σημαντικό. Και έτσι αυτό. Τώρα αυτοί οι δυο που λέμε ότι ήρθαν έτσι, τι άλλοι δυο από την Ξάνθη που... Αυτοί αμέσως θα ενσωματωθούν γιατί υπάρχουν άλλοι πόσοι Βραζιλιάνοι. Μιλάνε την ίδια γλώσσα. Θα τους εξηγήσουν τι έτσι. Είναι εδώ, τι υπάρχει. Αυτό εδώ, αν μπορείς να το μεταφέρεις και πιστεύω ότι ορισμένοι μπορούν να το μεταφέρουν αυτό που είμαστε εμείς, να το μεταφέρουν γιατί ο Δημητράκης είναι ένας από εμάς, όπως φυσικά. Και να το κάνει. Φυσικά. Δεν είναι ξένο σώμα, δεν είναι φυσικά. Ένας ποδοσφαιριστής. Εννοείται. Είναι πάγο άνθρωπος. Εννοείται. Εννοείται. Αυτά είναι λίγο, ξέρεις, για μας, για αυτή την ομάδα μόνο. Δεν συμβαίνει πουθενά αλλού. Ειλικρινά δηλαδή, όσο και να το ψάξεις, δεν συμβαίνει αλλού. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν συμβαίνει. Έτσι ακριβώς. Εδώ εμείς έχουμε αυτή, είπα, το ξαναλέω και το και περιλαμβάνει και τον εαυτό μου. Έχουμε τη μέγιστη βλακεία του ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Δεν μπορεί κανένας να μας το πάρει αυτό. Αλλά είναι τόσο δυνατό. Και να θέλει δεν μπορεί. Και να θέλει ναι, δεν μπορεί. Τελείωσε. Είναι έτσι, αυτό. Έτσι. Δηλαδή, τέλος. Αυτό κινεί όλο. Είμαστε τόσο καλοί, αλλά μην γυρίσει το ανάποδο. Καλά. Εννοείται. Τελείωσε. Φιλιά Παναγιώτη! Λοιπόν, 4.85 βάλουμε στην κλήρωση να πίνω κανένα καφεδάκι στην υγειά μας. Έγινε. Φιλιά. Πάμε τελευταία γραμμή, κυρίες και κύριοι. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν support για να πεις εσύ, φίλε, την σημαντικότερη κουβέντα της εκπομπής στο τέλος και στο κλείσιμο. Είναι έτσι, είναι. Αλήθεια λέω. Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω. Γιατί δεν καταφύγει για τα πανηγύρια, γιατί δεν βάζεις τα πανηγύρια. Καταρχήν είσαι ο. Μάγειρας από Κατερίνη. Έλα ρε, μάγειρα από Κατερίνη. Το τι είμαστε για τα πανηγύρια είναι κυριολεκτικά στην εκπομπή. Αυτό το δεχόμαστε. Ναι, γιατί με βάζεις τώρα ότι με βάζεις και μου λες ήσουν εκεί στα μπουζούκια, στα αυτά. Πού είσαι για τα πανηγύρια, το θέλει το μέσα σου. Όχι το θέλει, το ψοφάω. Το ρωμάδικο. Ψοφάω και όταν λέω ψοφάω το γράφω με πι σίγμα μπροστά, όχι με ψι. Ψοφάω. Ναι, και ξέρεις έτσι. Μα έχω το πει, πανηγύρι, το δεν καλό, μου αρέσουν το καλό. Φίλε, δεν μου αρέσουν τα σκυλάδικα τα κομμάτια. Μου αρέσουν ναι, φίλε δεν... τα γύφτο αυτά, πανηγυρτζίδικα αυτά, έτσι. Αυτά είναι που γουστάρω. Το έχω πει ότι δουλεύω με τον Σαφέτη και με αυτούς έτσι. Δεν ξέρω γιατί αναφέρεις αυτό το όνομα. Τυχαία. Λοιπόν. Είναι και καλό παιδί ο Σαφέτης. Είναι και καλό παιδί, φίλε. Δεν υπάρχει. Να βγάλει το βρακί να στο δώσει. Ναι. Ψυχούλα. Λοιπόν,
Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δουλεύουμε σε ένα χωριό στο Πράσινο, στην Καρδίτσα. Ναι. Έχει μια... Να στήσω εγώ, θέλω κάνα δύο-ωρο, τρία-ωρο να στήσω τα ηχεία. Ναι. Τετράωρο τόσο. Έχει μια καρακατελιά ήλιο. Oh. Έχει, δηλαδή κάτω από την τέτα έχει σπάσει στους 40 και. Ναι. Και περιμένω τώρα να έρθουν. Είναι τα όργανα, τα γνωστά τα όργανα, και περιμένω, θέλω να δω τον κιθαρίστα ποιος είναι. Ναι. Οι κιθαρίστες, γιατί είναι μπάσο κιθαρίστες αυτοί. Φα, βέβαια. Θυμάσαι ο Σούκας. Ναι, έχει ναι. Μια κοιλία που έβαζε την κιθάρα και η κιθάρα ερχόταν οριζόντια επάνω. Κανονικά. Και είναι φίλε μου ένας κιθαρίστας, Ρωμά, ναι. Ίδιος ο Σούκας. Έτσι, Τα κιλά, τα, ναι. Μάλιστα. Και κατεβάζει φίλε μου δύο μηχανήματα. Τα μηχανήματα είναι τα, πώς θα σου πω, οι λαμπάτοι ενισχυτές της κιθάρας. Ναι. Και... Που βγάζουν ήχο, ναι, όσο βγάζουν ναι, ναι, ναι. τα δικά μου. Και το monitor του για να ακούει το τι παίζει. Είναι monitor ακριβώς. Και ο τύπος έχει δικιά του φέτα echo. Έλα ρε φίλε. Δικιά ναι. του φέτα echo για το δικό του βάθος, έτσι. Θέλει, ναι, θέλει το δικό του βάθος. Πόσο ήθος. Πόσο ήθος. Πόσο, δεν υπάρχει το ήθος. Δηλαδή, λέω έχω να σου δώσω και echo και βάθο. Ό,τι θες έχω να σου δώσω. Εγώ θέλω το δικό μου echo. Το δικό μου. Τέλος. Ζήτησες φωτογράφο. Βγήκες φωτογραφία. Και φωτογραφία και από όλα, σε παρακαλώ. Είχε monitor ηχείο LEM. Τα παλιά. Όχι ρε φίλε. Ναι, με το άσπρο και τα κυκλάκια. Αντί για αυτό που βάζουμε μπροστά μία σχέτα, αυτό έχει το... Τίποτα, φίλε. Και πάμε και λέγοντας. Χειροκρότησες. Και κάνει ένα τίου, το τίου. Ναι. Ξέρεις πόση ώρα ακουγόταν. 10 λεπτά, τίο, αυτό δεν έπαιζε. Όλο το βάθος. Για εκεί είναι δικιά σου φωνή, φίλε. Πρότυπο του ακουστό. Τόσο βάθος. Δεν υπάρχουν. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό το χιτζάζ είναι χιτζάζ, φίλε. Δεν το έχει κανένα. Άσε με, μη με κουρδίζεις τώρα. Φεύγω, αφού φεύγω. Άκου λίγο. Ναι, άστο. Έτσι θα κλείσει αυτή η εκπομπή η πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Επειδή είχα την τύχη να παίζω, να στείλω ήχο τον Πάνητο Πλακιά που είναι κουμπάρος του Χριστοδουλόπουλο και να γνωρίσω και αυτό το τύπο. Μεγάλη τύχη. Χαίρομαι που κλείνουμε έτσι την εκπομπή μας σήμερα. Λοιπόν, ένα πράγμα. Ναι. Θα τους πάρουμε την 11η, τη 18η του ΠΑΟ και θα τους πάμε σε ένα τέτοιο πανηγύρι. Νομίζω ότι δεν θα πουν όχι. Φιλιά! Φιλιά πολλά! Έγινε την καλημέρα μου, γεια! Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Υπενθυμίζουμε Λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Οι καταπληκτικές, υπέροχες, μοναδικές γεύσεις εκεί. Για κλιματισμό! Έλα, δώσε! Κλιμάρτε 9-17-46 τα πάντα για τον κλιματισμό. Κωσές Κωνσταντίνος. Φοροπρόβλεψη! Και φοροπρόβλεψη.gr, Βενιζέλου 51, αντιπαλό δημαρχείου, τα πάντα για την εφορία, αποθενέσκες, περιουσιολόγια. Και Τέτα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, άρχονται στην Τέτα, 25 χρόνια, 4-30-011. Να κάνουμε και καμιά κλήρωση, φίλοι, να δώσουμε την καφετιέρα. Πώς με βλέπεις, γιατί είμαι έτοιμος πάλι να φύγω χωρίς να κληρώσω. Δώσε λίγο από το 1 μέχρι το... μέχρι το 62. Το... 23. 21. 21. Άκου φίλε βάθια, δηλαδή μιλάμε όχι έκο χορηγία βενζινάδικο. Το 21 είναι ο Κώστας σε 4,76. Απ' τα τηλέφωνα βγαίνει ο τυχερός σήμερα. Κώστας σε 4,76, παίρνεις έξω, τηλέφωνο αφήνεις επίθετο στη Γλυκίτα τη Μαριλής. Ευχαριστώ! Το Σωτήρι Δασκαλάκι που και σήμερα στάθηκε κολόνα δωρικού ρυθμού. Βράχος! Πίσω από την κονσόλα και μας οδήγησε. Ευχαριστώ όλους εσάς και σήμερα για την παρέα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Έρχεται η Τρόικα, έρχεται το Τρίο. Δεν ξεχνάτε ότι και αύριο θα είμαστε εδώ. Πρώτο Θεός. Ζούμου σου λέμε και τίποτα δεν αφήνουμε και για τα πάντα καίμε. Και βέβαια δεν πέφτει με τίποτα, να ξέρετε. Φιλιά πολλά, φιλιά.